Όχι εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Κεφαλή «Οι Πολωνοί Κομμουνιστές απέναντι στο Στάλιν». Να ευχαριστήσω πολύ τις εκδόσεις Redmarks για την απόψινή εκδήλωση, τον συγγραφέα φυσικά και επίσης τον χώρο Artedem που μας φιλοξενεί απόψε εδώ. Δύο κουβέντες από μένα και θα δώσω το λόγο στους ομιλητές, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο τους. Μία από τις μελανότερες σελίδες του κομμουνιστικού κινήματος πραγματεύεται το βιβλίο του Χρήστου Κεφαλή «Οι Πολωνοί Κομμουνιστές απέναντι στο Στάλιν» που κυκλοφόρησε πρόσφατα τις εκδόσεις Redmarks. Το βιβλίο αποτελεί μια πολύτιμη συνεισφορά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η οποία κινδυνεύει άμεσα από τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την παραχάραξη της ιστορίας, στην οποία προέβη συστηματικά και κοινικά ο Σταλινισμός. Αυτά έγραφα περίπου πριν από ένα μήνα ως εισαγωγικό στη συνέντευξη που πήρα από τον Χρήστο. Σήμερα αυτή η ιστορική μνήμη δέχεται απανοτά χτυπήματα. Από τη μία, οι ακροδεξιοί που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία της αυτοκρατίας στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν το δικό τους ρατσισμό και εθνικισμό. Από την άλλη, οι πάσης φύσης των νεοναζί που προσπαθούν να σβήσουν τη μνήμη του ολοκαυτώματος και της εγκληματικής ιδεολογίας που οδήγησε στο μείζον έγκλημα του 20ου αιώνα. Το ζήσαμε και στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή και τα παιδιά των δοσύλλογων και συνεργατών των Γερμανών. Τέλος, υπήρχε και υπάρχει μια μόνιμη σχολή πλαστογραφίας, όπως την ονόμαζε ο Τρότσκι, η οποία έχει στο στόχαστρο τη μνήμη εκείνων των αγώνων που δόθηκαν σαν πράξη αντίστασης στο φαινόμενο του σταλινισμού και των μαζικών εγκλημάτων του ιστορικά. Στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και μιας νέας ποικιλίας επιθετικού εθνικισμού που βάζει στο στόχαστρο την κληρονομιά της Επανάστασης του 17 και επιχειρεί να ενοχοποιήσει αναδρομικά τους Μπολσεβίκους. Αυτή η προσπάθεια από τη μεριά του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ένα αντιδραστικό και σκοταδιστικό περιεχόμενο, στο βαθμό που αφενός αναπολύει το μεγαλείο της τσαρικής Ρωσίας και αφετέρου αμφισβητεί ανοιχτά την ύπαρξη ουκρανικού έθνους. Ο Πούτιν υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις θεωρίες του αντιδραστικού, μυστικιστή και ομοφοβικού Αλεξάνδρου Ντούγκιν, την πολιτική του οποίου ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα. Οι σχέσεις και οι υπόγειες οικονομικές διαδρομές ανάμεσα στον Πούτιν και την Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά κάθε απόχρωσης, με στόχο την αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενδεικτικές. Τέλος, αν προσθεθεί και η προσπάθεια να μεταλαμπαδευτεί ο τραμπισμός στην Ευρώπη μέσω εξαγορασμένων think tanks από τον Steve Bannon, σηματοδοτείται ένας διπλός κίνδυνος τόσο εξ αναπαλών όσο και από δυσμάς. Και επανέρχομαι για να κλείσω. Το βιβλίο του Χρήστου Κεφαλή είναι μια πολύτιμη συνεισφορά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και μάλιστα σε πτυχές της, όχι και ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ ελληνικό κοινό. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο πρώτα στον συγγραφέα, στον Χρήστο, και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους ομιλητές. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τις εκδόσεις Redmarks για την επιμελημένη έκδοση και τη σημερινή εκδήλωση, να ευχαριστήσω τον χώρο Artedem και τους ομιλητές για την τιμητική τους παρουσία. Είναι βέβαια κάπως άβολο να μιλάει ένας συγγραφέας για το έργο του. Θα διακινημεύσω όμως την κρίση ότι αυτό το βιβλίο, τουλάχιστον εγώ έτσι το θεωρώ, είναι πιθανά το καλύτερο και το σημαντικότερο που έχω γράψει μέχρι τώρα. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το ίδιο το θέμα του σε οθεί να δείξει τον καλύτερό σε αυτό, αν το προσεγγίσεις με τη δέουσα εγκυμότητα που πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε σημαντικό ιστορικό θέμα. Θα ήταν σήμερα στην ομιλία μας και ο Τάξος Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρεμβεθεί. Οπότε θα προσπαθήσω, θα μας έλεγε για την ιστορική πλευρά και τα πράγματα του θέματος, οπότε θα προσπαθήσω κατά ανάγκη να καλύψω εγώ αυτό το μέρος και να πω ίσως και ένα μέρος από κάποια άλλα πράγματα που σκοπεύω να πω. Θα ξεκινήσω από την αρχή, από την είδηση του ΚΚΚ Πολωνίας, η οποία έγινε το 1918. Παίρνουν μέρος δύο κόμματα, το ΕΣΔΚΟΠΕΛ που ήταν το κόμμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ, η Σοσιαλδημοκρατία της Πολωνίας και της Λετωνίας, και το PPS Αριστερά, το οποίο ήταν μια διάσπαση του PPS, του Μικροαστικού Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πολωνίας. Στο κόμμα συμμετέχουν αγωνιστές που είχαν πάρει μέρος στην Επανάσταση του 1905 και παίρνουν μέρος και στην Επανάσταση του 1917. Έχουν γνωρίσει τις διώξεις του τσαρισμού και ιδρύεται λοιπόν το κόμμα σε μια κατάσταση στην οποία στη χώρα υπάρχει επαναστατική κατάσταση, δημιουργούνται Σοβιέτ,
Και αυτή η επαναστατική κατάσταση κρατάει έως τα 1923, περίπου κατά αναλογία με τη Γερμανία, με διάφορες καμπές και φάσεις. Αλλά η διομορφία της είναι ότι το επαναστατικό κύμα παρασύρει μόνο την εργατική τάξη. Δεν έχουμε πρώτη τα Σοβιέτ, όπως είχαμε στην, στην Ρωσία. Οπότε η επανάσταση τελικά ητάται. Και το καθοριστικό γεγονός βέβαια είναι η ήττα του κόκκινου στρατού που προελάμε προς τη Βαρσοβία. Πως δεν βγήκε καν αυτή την επιχείρηση, παρανοώντας την κατάσταση και νομίζοντας ότι, ότι είναι ευνοϊκή, υπάρχει μια ευνοϊκή επαναστατική κατάσταση, ενώ οι αγρότες στην πραγματικότητα έχουν μείνει συντηρητικοί. Η τότε λοιπόν Μπολσεβίκη στην Βαρσοβία και το αποτέλεσμα είναι η επιβολή μιας δικτατορίας πολύς τιμής ουσιαστικά στην Πολωνία για ένα διάστημα του 26 διατηρεί κοινοβουλευτικές μορφές. Αλλά το κόμμα σχεδόν είναι παράνομο, δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε στις εκλογές το ίδιο, αναγκάζεται να δημιουργεί νόμιμα σχήματα, οι βουλευτές του διώκονται, τα περιοδικά του κλείνονται συνέχεια, κρατάνε ένα χρόνο, συλλαμβάνονται στις ταπικές και τις επιτροπές, διορίζονται καινούργιες, ξανασυλλαμβάνονται και έτσι κυλάει η κατάσταση μέχρι το 1939 και γίνεται ακόμα χειρότερη το 1926 όταν επικρατεί η δικτατορία του Πιλσούτσκι. Ο οποίος Πιλσούτσκι αρχικά ήταν σοσιαλιστής, επικεφαλής του Μικροαστικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά από το 1926 και μετά γίνεται δικτάτορας. Τώρα εδώ είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του ΚΚ Πολωνίας, ότι παίρνει λαθεμένη θέση αυτό το πραξικόπημα. Η πλειοψηφία του υπό τον Βάσκη, που ήταν από την πτέρυγα του Λούξεμβουργκ, υποστηρίζει τον Πιλσούτσκι, θεωρούν ότι είναι, πρόκειται να φέρει κάτι καλύτερο στη χώρα. Αλλά και υπάρχει μια μειοψηφία στελεχών υπό τον Βάσκη, υπό τον Αλένσκι, τον μετέκτα Γενικό Γραμματέα, που συνδέεται κάπως με τον Στάλιν, ας πούμε, και την σταλινική τέρας του Ξέλα. Θα εξηγήσω μετά έμεσα, όχι ουσιαστικά. Οι οποίοι παίρνουν σωστή θέση ενάντια στο πραξικόπημα και ενάντια στο Πιλσούτσκι. Το αποτέλεσμα είναι το κόμμα περνά τότε μια κρίση. Οι διώξεις δυναμώνουν πολύ περισσότερο ακόμα. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα βρίσκεται μπροστά στην επικεφαλής της εργατικής τάξης. Διεξάγει σημαντικούς αγώνες. Έχει σημαντική επιρροή, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη, δεν είναι από τα ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα του Μεσοπολέμου, παρότι παλεύουμε στις συνθήκες παρανομίας. Το 1928 σε εκλογές που γίνονται, κατεβαίνει ένας συνδυασμός με το νόμιμο κόμμα, παίρνει 2% και τα σύμμαχα σχήματα του παίρνουν άλλο 8%, που το συνολικά έχει ένα ποσοστό της τάξης του 10%, που είναι πολύ υπολογίσιμο. Και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες διώξεων, φυλακίσεων, οι περισσότεροι κομμουνιστές, βουλευτές κτλ. Παρόλο την ασυλία τους έρεται και περνούν πολλά χρόνια στις φυλακές. Πολλοί πάνω από 10 χρόνια, άλλοι λιγότεροι. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα για τις συνθήκες που ήταν στη Μεσοπολεμική Πολωνία που βοηθά να καταλάβουμε ποιοι ήταν αυτοί οι αγωνιστές οι οποίοι αργότερα θα κατηγορηθούν για πράκτορες και του ναζισμού και της παραστρατευτικής οργάνωσης του Πιλσούτσκι. Αναφέρεται, προέρχεται από ένα κείμενο του Deutsche που υπάρχει στο Marx Internet Archive για την ιστορία του ΚΚ Πολωνίας και μιλάει για τον Βάσκη που ήταν ένας από τους μετέπειτα κύριους ηγέτες του κόμματος τότε και μετέπειτα εκτελεσμένος. Ο Βάσκη είχε κάνει το βασικό λάθος στην κρίση του με το πραξικόπημα του Πιλσούτσκι, αλλά μετά, όπως και άλλοι αγωνιστές, προσπάθησαν να έκαναν κάθε τι δυνατό να το διορθώσουν. Ο Ντότσερ λέει τα εξής. Ο Βάσκη προσπάθησε όσο καλύτερα μπορούσε να επαναρθώσει το λάθος του Μάη. Στην περίσταση αυτή έδειξε μεγάλη αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και προσωπικό θάρρος. Στο όνομα του κόμματος εκτόξευσε κατηγορίες κατά πρόσωπο του Πιλσούτσκι και γι' αυτό με εντολή του δικτάτορα και παρουσία του τον έσεραν έξω από την Εθνική Συνέλευση οι φρουροί του Πιλσούτσκι. Για να συνειδητοποιήσουμε το αποτέλεσμα που είχε εκραυγεί του Βάσκη κάτω δικτάτορας, πρέπει να έχουμε κατά νου τη λατρεία που περιέβαλε τον Πιλσούτσκι εκείνη την εποχή. Ο ίδιος ο Πιλσούτσκι φημιδιάστηκε από αυτή την κραυγή. Ήταν η πρώτη επίθεση στο θρύλο του, η πρώτη προσπάθεια να ξεσκιστεί. Θυμάμαι επίσης την εικόνα του Βάσκη στην πλατεία του θεάτρου την 1η Μάη του 1928. Βάντιζε στην πρώτη γραμμή μια τεράστια και παράνομη διαδήλωσή μα, μέσα από το χαλάζι αποβολές πυροβόλων όπλων και τουφεκιών με τα οποία μας υποδέχτηκαν οι πολιτοφυλακές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του κόμματος Πιλσούτσκι, ενώ δεκάδες και εκατοντάδες τραυματίες έπεφταν στις τάξεις μας, σήκωσε το λευκό κρυσό κεφάλι του, ένας εύκολος ψηλός τόγος, ορατός από μακριά, ανυποχώρητος και ακλόνητος, μίλησε στο πλήθος. Αυτή ήταν η εικόνα του που είχα στο μυαλό μου όταν μερικά χρόνια αργότερα ανακοινώθηκε από τη Μόσχα ότι ήταν προδότης, κατάσκοπος και πράκτορας του Πιλσούτσκι.
Αυτή λοιπόν είναι γενικά σε γενικές γραμμές η κατάσταση στην μεσοπολεμική Πολωνία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολλοί Πολωνία αγωνιστές, αντιφασίστες, μέλη του κόμματος φέρνουν για την ΕΣΤ, αρκετοί από αυτούς περνούν από τα σύνορα παράνομα, γύρω στις 15.000 περίπου υπολογίζονται αυτοί. Ανάμεσα τους είναι γύρω στις 3.800 μέλη του κόμματος και 100 περίπου ηγετικά στελέχη, κομματικά στελέχη, αλλά και υπάρχουν στην Σοβιετική Ρωσία και στην ΕΣΤ ήδη και κάποια στελέχη που ανήκαν στο ΕΣΔΚΟΠΗΛ και στο ΚΚΑ Πολωνίας, αλλά από ένα σημείο και μετά μπαίνουν έτσι στο κόκκινο στρατό, στο ΝΚΒΔ και στο Σοβιετικό Κρατικό Μηχανισμό. Είναι όλοι αυτοί και μιλάμε και για τους 15.000 και τα στελέχη του κόμματος και τους άλλους, τα απλά μέλη και τους πρόσφυγες, οι οποίοι θα εκτελεστούν στη διάρκεια των σταλινικών εκαθαρίσεων και θα περισσέψουν από αυτούς, θα επιβιώσουν μόνο μερικές εκατοντάδες. Από τα ελάχιστα, από τα κατώτερα στελέχη και μέλη και κάποιοι από τους αντιβασίστες που είχαν πάει στην ΕΣΔ. Οι εκαθαρίσεις ξεκινούν παραδόξως όχι από τα 36 που γίνεται για τα άλλα κόμματα, αλλά από το 1933 ήδη. Μερικά βασικά στελέχη συλλαμβάνονται και εκτελούνται και γίνονται μαζικές από το 36 και μετά. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι κοινή σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. Συντάζονται κάποιες λίστες από τις πιστικές υπηρεσίες που υπογράφονται από το Στάλιν και τα άλλα μέλη του πολιτικού γραφείου. Αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία σημαίνει εκτέλεση και η δεύτερη συνήθως 10 χρόνια στα γούλα. Η ποινή είναι προαποφασισμένη, γίνεται μια ψεύτικη δίκη 20 λεπτών όπου απλά επικυρώνεται και η ποινή είναι άμεσα εκτελεστέα χωρίς δικαίωμα έφεσης και εκτελείται συνήθως σε 1-3 μέρες. Κάποιες φορές για μερικούς μπορεί να εκτελείται και σε ελαφρώς μεγαλύτερο διάστημα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται σε όλο το 1937-38 και τον Αύγουστο του 1938 παίρνεται και απόφαση διάλυση του κόμματος, η οποία είναι το μόνο κόμμα, κομμουνιστικό κόμμα, που διαλύεται εκείνη την περίοδο, το ΚΚΑ Πολωνίας, για κανένα άλλο κόμμα δεν παίρνεται τέτοια απόφαση και μαζί με αυτό διαλύεται και δύο αυτόνομα τμήματά του, το ΚΚΑ Δυτικής Λευκορωσίας και το ΚΚΑ Δυτικής Ουκρανίας, που εξέφραζαν τους κομμουνιστές σε περιοχές της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας που είχαν ενσωματωθεί στην Πολωνία. Στην απόφαση αυτή όλοι οι ηγέτες του κόμματος, που πιστοί κομμουνιστές που είχαν φυλακιστεί και κυνηγηθεί στην Πολωνία, παρουσιάζονται σαν πράκτορες της ΠΟΟΥ, της παραστρατιωτικής οργάνωσης του Πιλσούσκη, η οποία στην πραγματικότητα είχε διαλυθεί στις αρχές δεκαετίας του 20 και όλοι οι ιστορικοί ερευνητές σήμερα λένε ότι υπήρχε μόνο στη φαντασία της ΝΚΒΤ και σε αυτά τα κατηγορητήρια. Στην πραγματικότητα αυτή η οργάνωση δεν υπήρχε πλέον. Και η εκαθάριση ολοκληρώνεται αυτή βασικά το 1938. Στο μεταξύ όμως, τον Αύγουστο του 1937 υπογράφεται από τον Γέζοφ η διαταγή 00485, η διαταγή της πολωνικής επιχείρησης, η οποία είναι μέρος των ευρύτερων εθνικών εκαθαριστικών επιχειρήσεων που γίνεται τότε στην ΕΣΔ, με περίπου 260.000 θύματα, είναι η μεγαλύτερη τέτοια επιχείρηση, η οποία θα παρασύρει περίπου 110.000 θύματα από το πολωνικό πληθυσμό της ΕΣΔ, ο οποίος απολογίζεται σε περίπου 1.000.000. 600.000 ήταν οι δηλωμένοι Πολωνοί στην απογραφή του 1937, αλλά θεωρείται ότι πρέπει να είναι τα περισσότερα γιατί κάποιοι δεν δήλωναν και η οροφή είναι γύρω στο 1.000.000. Η διαταγή 0485 ουσιαστικά λέει τρία πράγματα. Επαναλαμβάνει ότι όλα τα στελέχη του ΚΚΑ Πολωνίας και τα μέλη του στην Πολωνία ήταν πράκτορες της ΠΟΟΥ. Λέει ότι και οι αντιφασίστες πρόσφυγες Πολωνοί που είχαν πάει εκεί ήταν ουσιαστικά διαδρομένοι και όλοι ήταν ύποπτοι για τέτοιοι πράκτορες και το αξιοποιεί αυτό για να πει ότι όλοι αυτοί είχαν στήσει δίκτυα της ΠΟΟΥ στην ΕΣΔ και επομένως όλοι οι Πολωνοί σε εθνικότητας πολίτες της ΕΣΔ είναι και αυτοί ύποπτοι και ουσιαστικά δίνει μια ρητή κατεύθυνση για μαζικές συλλήψεις και σχεδόν εξάλληψη του πολωνικού στοιχείου. Ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία έχει χαρακτήρα εθνοκάθαρσης. Οι εθνικές καθαρίσεις παρασύρουν και άλλες εθνότητες, για παράδειγμα Γερμανούς, Λετωνούς, άλλους στις Βαλτικές Δημοκρατίες, αρκετούς Έλληνες θα μας πει ο Βλάς, πιστεύω, αργότερα, αλλά σε καμιά άλλη περίπτωση η εκαθάριση δεν είναι τόσο μαζική. Αυτή η πολωνική επιχείρηση λοιπόν κρατάει ως το 38 περίπου,
και μετά με την είσοδο του κόκκινου στρατού στην Ανατολική Πολωνία το 1939 γίνονται και εκτοποίησεις του πληθυσμού, οι οποίες είναι πολωνικού πλέον, και συλλήψεις και εκτοποίησεις επίσης Πολωνών εχμαλώτων πολέμου, οι οποίες υπολογίζονται σε 500.000 για την πρώτη κατηγορία και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες για τη δεύτερη. Θύματα αυτής της τελευταίας διαδικασίας είναι τα θύματα της σφαγής του Κατίν και πεθαίνουν και άλλοι λόγω των άσχημων συνθήκων, συνθήκες μεταφοράς και στις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στις περιοχές που τους εγκαθιστούν. Ανέφερα και πριν ότι είναι μια διαδικασία που δίνει την αίσθηση γενοκτονίας και η έρευνά μου όταν προχωρώντας καθώς γνωριζόμουν με το θέμα μου έδινε διαρκώς αυτή την αίσθηση. Υπάρχουν περιπτώσεις, έπεφτα συνέχεια πάνω σε περιπτώσεις οικογενειών που 5-6 αδέλφια εκτελούνταν όλα, αγωνιστών που είχαν, κομμουνιστών που είχαν καταφύγει εκεί που συνέβαινε το ίδιο, αγωνιστών που είχαν πάρει μέρος στην Οκτωβριανή Επανάσταση και είχαν μείνει στην ΕΣΔ, τα δύο αδέλφια από τα 5 έπεσαν στις μάχες με το Λευκούς, τα άλλα 3 καθαρίζονταν από το ΕΚΑΒΕΔ. Τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ εντυπωσιακά, από τα 100 περίπου ηγετικά στελέχη του ΚΚΚ Πολωνίας που μιλάμε για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτές, μέλη της Γραμματείας του Κόμματος κλπ. Καθαρίζονται τα 99, εγώ μόνο μία περίπτωση βρήκα του Φέλιξ Κόρν που επέζησε επειδή ήταν υπεργύρης και δεν ήταν και στην ηγεσία του κόμματος, είχε μείνει στην Ουκρανία αυτός ο ηγέτης και δεν είχε συνδεθεί ιδιαίτερα με το ΚΚΚ Πολωνίας. Αυτό ισχύει και για άλλες κατηγορίες. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν Πολωνοί στρατιωτικοί στο κόκκινο στρατό που δεν είχαν συνδεθεί με το ΚΚΚ Πολωνίας και το κίνημα, αλλά ήταν στην ΕΣΔ και πήραν μέρος εντάχθηκαν στο κόκκινο στρατό και αναδείχθηκαν σε αξιωματικούς, ανώτερους και μεσαίους. Και θα αναφέρω ένα στατιστικό στοιχείο μόνο. Υπάρχουν σελίδες στο διαδίκτυο που αναφέρονται τα θύματα του κόκκινου στρατού όλων των εθνικοτήτων και σε μια σελίδα με 380 ταγματάρχες σε τέτοιο site που έτυχε να πέσω πάνω σε αυτή. Από τους 380 λοιπόν εκτελεσμένους, 186 ήταν Ρώσοι, 31 Πολωνοί, 27 Γεωργιανοί, 20 Λοτανοί, 15 Ουκρανοί και 10 Λευκορώσοι και κάποιες άλλες μικρότερη αριθμή. Το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο γιατί μετά τους Ρώσους βλέπουμε ότι περισσότερα θύματα είναι πολωνικής εθνικότητας και είναι διπλάσια από τους Ουκρανούς σε μια εποχή που υπήρχαν 1 εκατομμύριο Πολωνοί στην ΕΣΔ και 35 εκατομμύρια Ουκρανοί. Τώρα εδώ μπαίνει το ερώτημα γιατί η σταλινική ηγεσία έκανε μια τόσο ριζική εκαθάριση. Οι καθαρίσεις βέβαια είναι σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα και το γενικό τους σκεπτικό είναι σαφές ότι ο Στάλιν καθάριζε τους επαναστάτες που είχαν συνδεθεί με τον Οκτώβριο στους οποίους δεν είχε εμπιστοσύνη και προωθούσε τα δικά του στελέχη, τα πιστά όργανα του και αυτό ήταν ουσιαστικά συνολικά το ζήτημα, το νόημα της εκαθάρισης. Αλλά με τους Πολωνούς κομμουνιστές βλέπουμε κάτι μοναδικό, δηλαδή ότι στα περισσότερα άλλα κόμματα επιβιώνουν και κάποιοι περισσότεροι πιστά στα ελληνικά στελέχη, αλλά και κάποιοι άλλοι καταδείξεις, το ΚΚΚ Πολωνίας δεν επιβιώνει σχεδόν κανείς. Και θα εντοπίσω τρεις λόγους βασικούς. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το ΚΚΚ Πολωνίας είναι το μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα της Κομπιτένς, το οποίο δεν μπόρεσε να υπερισχύσει πραγματικά ο Σταλινισμός. Το κόμμα είχε μια σημαντική θεωρητική παράδοση που προερχόταν από τη Λόζα Λούξεμβουργκ. Είχε βάσεις δηλαδή δικές του αυτόνομες μαξιστικές, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Οι αγωνιστές του είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των επαναστατικών αγώνων της εποχής, είχαν πάρει μέρος και στις δύο μεγάλες ρωσικές επαναστάσεις του 1905 και του 1917. Και ο τρίτος παράγοντας είναι βέβαια ότι σε όλη την περίοδο το κόμμα ήταν παράνομο, αναδεικνύονταν οι καλύτεροι, πιο έντιμοι και θαραλέοι αγωνιστές και δεν μπόρεσε να διαμορφωθεί ένας σταλινικός μηχανισμός σαν αυτός που υπήρχε σε πολλά άλλα κόμματα που ήταν πιο νόμιμα και στο ΚΚΕ φυσικά, αλλά και σε κόμματα της Δύσης όπως το ΚΚΚ Γερμανίας, το ΚΚΚ Γαλλίας κλπ. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες και συνετέλεσαν στο να μην μπορέσει ο Στάλιν να επιβάλλει εκεί μια δική του ηγεσία και θα πρέπει να πω εδώ ότι και η ομάδα
που ήταν κάπως προσκύμενη και θετικά προσανατολισμένη προς τον Στάλιν, η ομάδα του Λένσκι, στην πραγματικότητα δεν ήταν σταλινική, δεν ήταν στελέχη του μηχανισμού, δηλαδή και αυτά ήταν στελέχη που ήταν συνδεθεί στη διάρκεια του εμφυλίου με τον Στάλιν όταν ήταν στο Λαϊκό Επιτροπάτο Εθνοτήτων και θυμόταν τον Στάλιν και είχαν και μια επαφή μαζί του από εκείνη την εποχή. Δεν είχαν δηλαδή προσχωρήσει το σταλινισμό αργότερα. Και αυτός ο παράγοντας συνετέλεσε να είναι κάπως έτσι κοντά στον Στάλιν. Ο Λένσκι, για παράδειγμα, δεν είχε καμιά σχέση με τους Ζαχαριαδικούς αρχηγούς. Ήτανε φιλοσοφία είχε σπουδάσει και ήταν περισσότερο προς την ξαδιανόμενη σπουδή. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος λόγος που της οπλίου σε καθάρισε του ΚΚ Πολωνίας. Ο Στάλιν δεν είχε μπορέσει να το ελέγξει. Ο δεύτερος λόγος που συνδέεται και με την πολωνική επιχείρηση θα βρεθεί στην καχυποψία του Στάλιν απέναντι στις εθνικές μειονότητες που τις θεωρήσε επικίνδυνες, ιδιαίτερα τους Πολωνούς, οπωσδήποτε πρέπει να τους είχε και πολύ άχτη λόγω της ήττας του κόκκινου στρατού εκεί το 1920. Σε περιπτώσεις αυτές ο Στάλιν υποπτευόταν πάντα με τη λογική του προβοκάτορης και τέτοιες καταστάσεις. Και ο τρίτος που αναφέρεται είναι πιθανότητα να προσανατολιζόταν προς το σύμφωνο με τον Χίτλερ από το 1938 και αυτόν ήθελε να απαλλαγεί από μια ηγεσία που δεν την έλεγχε ενώ των πολιτικών εξελίξεων. Αυτός ο τρίτος λόγος είναι υποθετικός, άλλοι δύο όμως είναι βάσιμοι και αρκετά λογικοί και τεκμηριωμένοι. Από την άλλη μεριά, ακριβώς το γεγονός ότι δεν επικράτησε ο σταλινισμός στο ΚΚ Πολωνίας έχει το γεγονός να συναντάμε σε αυτό μια πληθώρα έντιμων και ικανών αγωνιστών, οι οποίοι έδωσαν θετικά παραδείγματα σε όλες τις φάσεις της πορείας του κινήματος. Παραδείγματα δηλαδή που είχαν ένα νόημα σε εκείνη την εποχή, προειδοποίησαν για αρνητικές εξελίξεις που συνδέονταν με την άνοδο του Στάλιν και τα οποία έχουν να μας πούν κάτι ακόμη και σήμερα, κάτι που δεν μπορούμε στον ίδιο βαθμό να το βρούμε σε πολλά άλλα κομμουνιστικά κόμματα, ακόμη και στο δικό μας κομμουνιστικό κίνημα, εξαιρέσουμε το παράδειγμα του Άρτου Βελουχιώτη και του Καραγιώργη σε εμάς, δύσκολα θα βρούμε άλλα παραδείγματα που να μπορούν να μας πούν πολλά σημαντικά πράγματα για σήμερα. Θα αναφέρω δεκτικά αγωνιστές όπως η Κοσούτσκα και ο Βάσκι, οι οποίοι αντιτάχθηκαν το 1924 σε συνεδριάσεις της Κομιτέρνης στον Στάλιν. Η Κοσούτσκα είχε πει ότι ο Στάλιν είχε κατηγορήσει την Κοσούτσκα ότι σπάει τα κόκαλα της Κομιτέρνης και η Κοσούτσκα του είχε αντιτείνει ότι ο ίδιος προσελκύει τους ανθρώπους χωρίς κόκαλα. Αυτά τα στελέχη επίσης είχαν αντιταχθεί στη γραμμή του σοσιαλφασισμού. Αργότερα μια ομάδα από τον Κρίλικ και τον Ροζτόλσκι που έγινε αργότερα σημαντικός μαρξιστής στη Δύση με μελέτες για το κεφάλαιο, είχαν ενταχθεί στην σοβινιστική πολιτική του Στάλιν στην Ουκρανία. Υπήρχαν οι αδελφοί Λίψκι, που εδώ ο Αντώνης ανέφερε πριν ότι είχε γνωρίσει τον γιο του στην Πολωνία, οι οποίοι και οι τρεις επίσης εκτελέστηκαν, όπως και άλλοι αγωνιστές που ανέφερα πριν. Και ο ένας από αυτούς, ο Λέων Λίψκι, αντιτάχθηκε στην απόφαση της διάλυσης του κόμματος. Ο Ράις ήταν αυτός που κατήγγειλε τις εκαθαρίσεις και προσχώρησε στην τέταρτη διεθνή του Τρότσκι το 1937-1938, δολοφονήθηκε φυσικά και αυτός. Υπήρχαν ευγενικές φυσιογνωμίες όπως ο Σιλβέστερ Βόγιεβότσκι, ο οποίος ήταν ένας ευγενής της γλυκάς που είχε πάρει μέρος, συνδεόταν με τον Πλησούτσκι αρχικά, αλλά είδε τις πρόοδους που γίνονταν στην έστειλη του αργοδοτικού κινήματος και ριζοσπαστικοποιήθηκε, πέρασε με το ΚΚ Πολωνίας, είδε σε ένα δικό του αργοδοτικό κόμμα, τον κυνήγησε ο Πλησούτσκι, δικάστηκε στην Πολωνία σαν πράκτορα στην ΠΙΣΕΣΤ και εκτελέστηκε στην ΕΣΤ σαν πράκτορα της Πολωνίας. Και δεκάδες άλλες τέτοιοι φωτισμένοι και αξιόλογοι αγωνιστές, ποιητές, λογοτέχνες και άλλοι. Νομίζω ότι δύσκολα θα βρούμε σε ένα άλλο κομμουνιστικό κόμμα τόσα πολλά και τόσα σημαντικά θετικά παραδείγματα. Πιστεύω ο Μάκης θα μας πει κάποια πράγματα για αυτούς στη συνέχεια της εκδήλωσης. Θέλω να σταθώ λίγο και στα ντοκουμέντα του βιβλίου, τα οποία πιστεύω είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικά με όσα έχω συνεισφέρει εγώ. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται η απόφαση της διάλυσης του κόμματος και η διαταγή 0-0-485 στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι κοινικά ντοκουμέντα τα οποία αποτυπώνουν όλη την οδεία του σταλινισμού
και τα εγκλήματα που διέπραξαν εκείνη την περίοδο η σταλινική ηγεσία, αλλά μπορεί κανείς διαβάζοντάς τα να σχηματίσει μια άμεση γνώμη. Υπάρχουν επίσης κείμενα από μαχητές που ήταν μέλη της ΠΟΟΥ, όπως ο Σοσνόφσκι, ένας μεγάλης αξίας αγωνιστής, και προσχώρησαν στους Μπολσεβίκους στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και αυτά διαψεύδουν ακριβώς ακόμα περισσότερο τις κατηγορίες με τις οποίες κυνηγήθηκαν οι αυταγωνιστές, γιατί δείχνουν ότι όλοι αυτοί είχαν γίνει πραγματικοί Μπολσεβίκοι επαναστάτες. Σήμερα τον Σοσνόφσκι στην Πολωνία τον χτύνουν στα αστικά site κλπ. Σαν κόκκινους προδότες της ΠΟΟΥ, τους αποκαλούν αυτόν και τους συντρόφους του, που πέρασαν τους Μπολσεβίκους και πρόδωσαν την αστική Πολωνία. Υπάρχει επίσης μια μαρτυρία του Πολόνσκι, ενός απλού αγρότη, του οποίου όλη η οικογένεια, ο πατέρας και τα αδέρφια του εκτελέστηκαν, και δείχνει σε τι συνθήκες αναγκάστηκαν μετά να αγωνιστούν και να επιβιώσουν χωρίς καμιά βοήθεια και παραγωνισμένοι τελείως από την διοίκηση στο χωριό που έμεναν. Και υπάρχουν και τρεις σημαντικές αναμνήσεις παιδιών που ήταν οι γονείς τους ήταν θύματα των εκαθαρίσεων, του Λούντβιχ Βοησλάφσκι, το οποίο ο πατέρας πέθανε από καρκίνο βέβαια στην Σοβιετική Ένωση, η μητέρα του συνελήφθη αργότερα και χάθηκε από αρρώστια στα Γούλαγκ, της Μαρίλια Κραγεύσκαλια, η οποία ήταν η σύζυγος ενός από τα σημαντικά κομματικά στελέχη, ενός μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του Βλάδισλαβ Κραγεύσκι, ο οποίος καθαρίστηκε και αυτός το 1937. Η μαρτυρία της Κραγεύσκαλια είναι πολύ σημαντική, γιατί κρατήθηκε στις φυλακές το 1937, όταν γίνονταν ακόμα οι εκτελέσεις των Πολωνών κομμουνιστών, και λέει εκεί πέρα πως τους είχαν στη γυναικεία πτέρυγα και έπαιρναν, όταν ήταν εκεί, τους άνδρες, τους οδηγούσαν έξω από τη φυλακή. Λέει πως σε μια από αυτές τις μεταγωγές, οι αγωνιστές που νόμιζαν αρχικά ότι θα τους πήγαιναν μεταγωγή, αλλά στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι τους πήγαιναν για εκτέλεση, τραγούδησαν τη Διεθνή και τη Βαρσαβιάνκα και τους χαιρώτησαν «Αντίο σύντροφοι, μην χάρετε εμπιστοσύνη σε εμάς, να μας θυμάστε» κλπ. Και λέει μετά η ίδια πως τους μετέφεραν αυτοί και τις συντρόφισσές της στην Σιβηρία, τους είχαν στο στρατόπεδο της Καργκάντα, εκεί τους έβαλαν να δουλεύουν ράφτες, τους είχαν πει ότι αν υπερκαλύψουν κατά 200% το πλάνο θα τις απελευθέρωναν, το υπερκάλυψαν το πλάνο και το αποτέλεσμα ήταν ότι τις πήραν και τις μετέφεραν στο πολικό κύκλο σε ένα στρατόπεδο που οι συνθήκες ήταν κατά πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν στην Καραγκάντα, και τους είχαν για κάμποσο καιρό, μάλιστα μέσα στο χειμώνα, επειδή δεν είχαν πού να τους βάλουν, σε μια καλύβα η οποία δεν είχε καν τείχους, είχε μόνο σκηπή και ένα τείχο και κάποια στηρίγματα. Και σε 20-30 βαθμούς υπό το μηδέν αναγκάζονται να υπομένουν μια τέτοια κατάσταση. Και είναι δυνατή μαρτυρία, δείχνει τι πέρασαν, τις συνθήκες άθλιες και τραγικές αντιμετώπισαν αυτοί οι αγωνιστές. Και υπάρχει και τελευταία μαρτυρία που είναι του Ρόμαν Μπορνόφσκι, ο οποίος ήταν γιος του Σάουλ Αμστερντάμ, ενός μέλους εβραϊκής καταγωγής, μέλους του πολιτικού γραφείου του ΚΚ Πολωνίας που εκαθαρίστηκε, και φετός γιος του Ρόμαν Μπορνόφσκι, ενός άλλου μέλους της Κεντρικής Επιτροπής που επίσης καθαρίστηκε και αυτός, δύο σημαντικά στελέχη. Η μητέρα του Μπορνόφσκι συνελήφθηκε, στάθηκε και αυτή στο πολιτικό κύκλο, και ο ίδιος και η αδελφή του στάθηκαν σε ορφανοτροφία, όπως γινόταν με τα παιδιά των γονιών που είχαν συλληφθεί και καθαριστεί εκείνη την περίοδο. Λέει τις περιπέτειές του, τις μετά το 1945, αφού είχε τελειώσει το γυμνάσιο, προσπάθησε να βρει την αδελφή του, κατέβηκε όλο το Βόλγα ψάχνοντας σε διάφορα ορφανοτροφία που ήταν κλεισμένα τέτοια παιδιά. Τελικά, αφού πέρασε 5-6 ορφανοτροφία, κατάφερε να την βρει, και μαζί με την αδελφή του 2-3 χρόνια μετά ήταν τα πρώτα παιδιά κρατουμένα που ταξίδεψαν στον πολικό κύκλο, και εκεί συναντήθηκε με την μητέρα του που ήταν εκεί κρατούμενη.
Εκείνη την εποχή λοιπόν πάρα πολλοί αγωνιστές πίστευαν ότι οι διώξεις ήταν αποτέλεσμα μιας παρανόησης, κακών πρωτοβουλειών του ΕΚΑΒΕΤΕ που γίνονταν εν αγνία του Στάλιν. Ήταν πολύ διαδεδομένο αυτό το αφήγημα, ακόμα και σε παιδιά ή γυναίκες αγωνιστών που είχαν καθαριστεί και βρίσκονταν στις εξορίες. Τότε ο Πρωτνόφσκι πίστευε ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Και αφηγείται πως η μητέρα του όταν συναντήθηκαν έκανε ό,τι μπορούσε να, για να καταρρύψει αυτή την πλάνη του και να του δείξει τις καθοριστικές ευθύνες του Στάλιν. Θα διαβάσω το σημείο από την αφήγησή του για να κλείσω με αυτό την ομιλία μου. Εξήγησε ότι ό,τι συνέβη σε εμάς και σε έναν απίστευτα τεράστιο αριθμό άλλων ανθρώπων δεν είναι όπως μου φαινόταν ακόμα αποτέλεσμα κάποιας παρανόησης, ότι αυτά τα εγκλήματα διαπράχθηκαν, ας πούμε, από τον ένα ή τον άλλο εξωματικό του ΕΚΑΒΕΤΕ, με επικεφαλής τον Γέζοφ ή τον Μπέρια, με την υπόθεση ότι τα κακά όργανα του ΕΚΑΒΕΤΕ εξαπάτησαν τον σοφό και καλό Στάλιν. Κατηγόρησε τον Στάλιν ότι κατέστρεφε τους κομμουνιστές, όχι μόνο Ρώσους και Πολωνούς, για εντελώς παρανοϊκή καχυποψία, για φόβο ότι θα χάσει την εξουσία. Μειώντας σίγουροι αν θα μπορούσαμε πραγματικά να συναντηθούμε σε ένα χρόνο, σφήνωσε στο μυαλό μου ο πατέρας μου και ο πατριός μου, όπως όλοι οι φίλοι τους από την ηγεσία του ΚΑΠΑ Πολωνίας, ήταν εξαιρετικά ιδεολογικοί κομμουνιστές που αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στο σκοπό, το ότι το να τους υποπτεύονται για οποιαδήποτε προδοσία είναι ένας πλήρης παραλογισμός και αυθαιρεσία. Και ο Πρωτνόφσκι ολοκληρώνει με τη δική του κρίση για τα πράγματα, λέει, η δύναμη των πληροφοριών που μου μετέδωσε η μητέρα μου έκανε τον εγκεφαλό μου κομμάτια, αλλά ταυτόχρονα τον έβαλε σε τάξη, αντίστοιχη με τη σύντομη εμπειρία της ζωής μου. Νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα που μπορούμε να βγάλουμε από εκείνη την εποχή. Αφορά στην αναγκαιότητα της καταδίκης του σταλινισμού, η οποία όμως ταυτόχρονα πρέπει να συμβαδίζει με το να είμαστε ικανοί να εκτιμάμε ό,τι θετικό υπήρξε στην ιστορία και την πορεία του κινήματος και βάσει αυτού να βλέπουμε και με αυτοκριτικό πνεύμα τις δικές μας αδυναμίες και τη δική μας πορεία μπροστά στα μεγάλα καθιστορικά καθήκοντα που ξεκάθαρα έρχονται στην εποχή μας. Σας ευχαριστώ. Χρήστο Κεφαλή για την διαφωτιστική ιστορική αναδρομή του και να δώσουμε το λόγο τώρα στον Αντώνη Δαμανέλο από τις εκδόσεις Red Max. Καλησπέρα. Όταν ο Χρήστος μας έφερε το βιβλίο στο Red Marx, αποφασίσαμε να το βγάλουμε όχι γιατί προβλέπουμε ότι θα είναι μια εμπορική επιτυχία προφανώς, αλλά γιατί το θεωρούμε ένα χρήσιμο βιβλίο. Εγώ προσωπικά ήμουν πιο ένθερμος οπαδός της έκδοσης για μια προσωπική εμπειρία, την οποία και θα σας πω αρχίζοντας, όχι για να σας πω προσωπικές ιστορίες, αλλά για το συμπέρασμα που έχω από αυτήν την προσωπική εμπειρία. Το 1980, μαζί με μια συντρόφισσα και ένα σύντροφο από την τότε ΟΣΕ, επισκεφτήκαμε την Πολωνία για να δούμε από κοντά αυτό το τεράστιο φαινόμενο που συγκλώνιζε την Ευρωπαϊκή Επαναστατική Αριστερά εκείνη την εποχή, το εργατικό κίνημα και το συνδικάτο της αλληλεγγύης. Το σχέδιο και οι πόροι ήταν για μια εβδομάδα στην Βαρσοβία. Μείναμε πολύ περισσότερο και μείναμε κυρίως στο Γκντάνσκ και στην Γκδίνια. Γιατί εκεί ήρθαμε σε επαφή με έναν κόσμο που δεν ξέραμε ότι υπάρχει. Όπως πολλοί άλλοι νέοι και άπειροι αγωνιστές, εγώ θεωρούσα ότι στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει μία έρημος μαρξισμού. Μία έρημος επαναστατικής εμπειρίας που είχε διακοπεί από τα προηγούμενα χρόνια. Πέρα ανοιχτωμένος είναι. Ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους, υποδειγματικούς αγωνιστές της εργατικής τάξης. Έχω ως παράδειγμα την Άννα Βαλεντινόβιτς, τη γυναίκα από την οποία ξεκινήσαν όλα, με την απόλυσή της από το ναυπηγείο του Γκντάνσκ, ξεκίνησε η μεγάλη απεργία που κατέληξε σε αυτό το κίνημα. Μια γυναίκα που θα μπορούσε να πει κανένας στα κοινωνικά ζητήματα συντηρητική, λόγω της επιρροής της Καθολικής Εκκλησίας, για παράδειγμα ήταν ενάντια σε πρόσεις, αλλά ταυτόχρονα μια γυναίκα που ήξερε να οργανώνει απεργία, να αντιστέκεται σημείο προς σημείο
σε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, να καταστάει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων της και γι' αυτό όταν την απολύσανε, τον Γκντάνσκι έγινε κόλαση. Πίσω από πολλούς τέτοιους αγωνιστές βρισκόταν ένας μικρότερος, αλλά πολύ σημαντικός κύκλος πολιτικοποιημένων ανθρώπων που είχαν προέλθει μέσα από τις πολιτικές συγκρούσεις μέσα στο κόμμα. Ο κύκλος γύρω από την εφημερίδα Ρομπότνικ, εργάτης, οι παλιές επιτροπές του ΚΟΡ, με τον Κορόν και τον Ματσογλεύσκη, που με το βιβλίο τους, με το οποίο δημοσιοποιήσαμε τότε την αποχώρησή τους από το ΚΚΚ, την ανοιχτή επιστολή προς το Πολωνικό Εργατικό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Άκρα Αριστερά εξυγχρόνησε στην καλύτερη των περιπτώσεων τη συζήτησή της για το τι συνέβαινε στην Ανατολική Ευρώπη. Και ακόμα πιο πίσω, αλλά πολύ σημαντική, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν από πολύ παλιά. Γνώρισα έναν Εβραίο διανοούμενο, ο οποίος μπήκε στο επαναστατικό κίνημα ως μαθητής του Λέω Γιώργησετς και της Ρόζας Λούξο. Και έκτοτε έμεινε εκεί, πέρασε όλες τις φάσεις και συνέχιζε θεωρώντας ότι συνεχίζει τον ίδιο αγώνα στην ίδια γραμμή. Μέσα από αυτό γνώρισα έναν Λίψκι, επίσης βετεράνο αγωνιστή, ο οποίος απλώς μου είπε ότι ο πατέρας του είχε καθαριστεί στη δεκαετία του 30. Οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν ζωντανές εγκυκλοπαίδειες και του μαξισμού και του παγκόσμιου επαναστατικού μηνύματος. Ήταν απολύτως ενήμεροι για όλες μας τις διαμάχες, μπορούσαν να συζητήσουν όποιο θέμα θέλετε και ταυτόχρονα φλεγόντουσαν να μάθουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πώς έπεσε η δικτατορία, τι οργάνωση υπάρχουν, πώς κινητοποιούμαστε, πώς οργανώνουμε. Και έβλεπες μια απίστευτη συνέχεια, ζωντανή, που ξεκίναγε από τη Ρόζα και το Γιώργησετς και έφτανε σε μια οργανωμένη κατάσταση 14 εκατομμυρίων μελών στο Συνδικάτο. Φεύγοντας από αυτό το ταξίδι, είχα την πεποίθηση ότι όλοι όσοι στη Δύση παλεύουμε ενάντια στον καπιταλισμό έχουμε ένα χρέος που δεν έχουμε εκπληρώσει, ένα χρέος αλληλεγγύης προς αυτόν τον κόσμο που σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες κάνει τον ίδιο αγώνα στην πραγματικότητα. Από αυτή την άποψη, το βιβλίο του Χρήστου μου ήταν αυτονόητο ότι πρέπει να εκδοθεί. Δεύτερο μου σημείο, το βιβλίο αυτό κάθεται δυστυχώς, πολύ καλά στη συγκυρία. Δυστυχώς όχι για το βιβλίο, για τη συγκυρία, που είναι πολύ δύσκολο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιουργεί μια καινούργια συγκυρία, την οποία για να καταλάβουμε θα πρέπει να ξανασκεφτούμε καλύτερα και τις τομές, τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά και τις συνέχειες που υπάρχουν στον παλιό χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και από τα πάνω και από τα κάτω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τα πάνω. Είναι εύκολο. Προφανώς το 91, το 89-91 είναι μια μεγάλη τομή. Εγώ και εμείς συνολικά είμαστε ενταγμένοι στην ανάλυση του κρατικού καπιταλισμού στις ανατολικές χώρες. Δεν είναι αυτό που θέλω να συζητήσουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά το πέρασμα από αυτή την κατάσταση στον ιδιωτικοποιημένο καπιταλισμό με τους ολιγάρχες, τις μαφίες κλπ. Είναι μια πολύ σημαντική τομή. Όμως αυτοί που οργανώσαν αυτή την τομή δεν ήρθαν απ' έξω, ούτε ήταν πράγματος. Ο Γέλτσιν, η πιο έτσι κραυμένη, να το πω σημαντικά, εκδοχή αυτής της ηγεσίας, ήταν επί χρόνια μέλος του πολιτικού γραφείου του Κουσέ, ήταν άνθρωπος συνδεδεμένος με την ΚΚΕ, δεν έκανε ούτε μπορούσε να κάνει και παλιότερα. Αυτή ήταν μια κατεύθυνση που προερχόταν μέσα από τα σπλάχνα του ίδιου του καθεστώτος. Ο Πούτιν που εμφανίζεται ως κάτι τελείως διαφορετικό απέναντι στο Γέλτσιν, όσοι επιμείνουν στα στοιχεία θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι και κάτι τόσο διαφορετικό. Για παράδειγμα, πολλοί ξεχνάνε ότι ο Πούτιν ήταν πρόταση του Γέλτσιν για την διαδοχή. Ο ίδιος ο Γέλτσιν υπέρξε τον Πούτιν ως διαδοχό. Και ο Πούτιν προέρχεται από τον ίδιο κύκλο, την ΚΚΕ και τους μαθητές του Αντρόποφ. Πάλι εδώ θα βρούμε βαθιές ιστορίες σαν αυτές που ψάχνει ο Χρήστος.
Ο Αντρόποφ είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής, με κεφαλαίο έψιλον, του μικρού κύκλου της ΚΑΓΕΜΠΕ που καθοδήγησε τη συντριβή της εργατικής εξέγερσης του 1956 στην Ουγγαρία. Και από εκεί πήρε την ανηφόρα για να γίνει ο επικεφαλής της ΚΑΓΕΜΠΕ και στη συνέχεια επικεφαλής του κράτους στην ενιαία ακόμα τότε ΕΣΖΟΥΛΟΥ. Σήμερα, προφανώς οι ολιγάρχες είναι διάφορες φιγούρες σαν αυτές που βλέπουμε στην τηλεόραση, ο Αβράμοβιτς και διάφορα τέτοια, αλλά ο πυλώνας του καθεστώτος είναι μια ειδική κατηγορία ολιγαρχών. Σλοβίκοι ή Σιλοβίκοι, δεν είμαι σίγουρος πως προφέρεται ρωσικά, οι ολιγάρχες που προέρχονται από τις κρατικές υπηρεσίες και κυρίως την ΚΑΓΕΜΠΕ. Που έχουν αγοράσει εργοστάσια, επιχειρήσεις κτλ. Αλλά προέρχονται, άρα και οι αλλαγές και οι συνέχειες υπάρχουν στο από τα πάνω. Πιο σημαντικό όμως για όλοι μας όσους συζητάμε εδώ, είναι οι τομές και οι συνέχειες στο από τα κάτω. Αν σκεφτεί κανένας την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην περιοχή, δηλαδή για παράδειγμα όλοι με τρόμο συζητάνε πώς θα αντιδράσει η Πολωνία αν ο Ρωσικός στρατός φτάσει στα σύνορα με την Πολωνία. Δεν φοβούνται την Πολωνία. Το Ρωσικό στρατό φοβούνται. Διάβαζα τη δήλωση ενός Ρώσου συμβούλου του Πούτιν που έλεγε «Οι Πολωνοί είναι πάντα έτοιμοι να αγωνιστούν. Πιθανόν να τους χρειαστεί αυτή η ιδιότητα στους επόμενους μήνες». Φασίτατο. Προκλητικό. Πράγματι, η κοινή γνώμη σε όλες αυτές τις χώρες καθορίζεται από μια απέχθεια, και η απέχθεια είναι πολύ κομψή λέξη, άλλο εδώ και να πω, απέναντι στο ρωσικό καθεστώς. Από πού προκύπτει αυτή η απέχθεια? Υπάρχει κάτι στο DNA αυτών των λαών, των Πολωνών, των Ούγγρων, των Τσέχων, που μισούν τη Ρωσία? Η ιστορία τους δεν δείχνει αυτό. Όποιος κοιτάξει σε βάθος την ιστορία της Κομιντέρν θα δει δεκάδες πολέμους. Λίγο λέω το δεκάδες, ο Χρήστος είπε. Θα δει πολύ σημαντικό ρόλο, πολύ συμμετοχή των Πολωνών, των Ούγγρων, των Τσέχων στον αγώνα για την ανατροπή του τσαρισμού, στον αγώνα στην πρώην φάση των κομμουνιστικών κομμάτων, στον αγώνα στην πρώην φάση της διεθνούς. Πίσω από αυτήν την απέχθεια, φίλες και φίλοι, βρίσκονται τραγικές ιστορικές εμπειρίες, οι οποίες χτίσαν αυτήν την απέχθεια. Για να μην το μακραίνω, αν σκεφτεί κανένας τις πολιτικές εξελίξεις στην Πολωνία μετά το 1945, θα δει ότι σε μια χώρα που αυτοαποκαλείται λαϊκή δημοκρατία υπάρχουν εργατικές και νεολαίστικες εξεγέρσεις το 56, το 60, το 68, το 70, το 80. Λίγο πολύ στην Πολωνία γινόταν πιο συχνά εργατική και νεολαίστικη εξέγερση από ότι στην Ελλάδα γινόντουσαν εκλογές την ίδια περίοδο. Και αυτό είναι ένα πράγμα που αφήνει ιστορικά ίχνη, αφήνει διαμορφώνει συνείδηση μέσα στον κόσμο. Δεύτερο μου σημείο, η ιστορία που όχι απλώς αφηγείται αλλά τεκμηριώνει ο Χρήστος με το βιβλίο του, είναι μια ιστορία συντριβής. Και πρέπει επιτέλους μέσα στην ελληνική αριστερά που υπάρχει μια πολύ ισχυρή σταλινική παράδοση να πάρουμε απόφαση, και αυτό γίνεται μέσα από διαδικασίες, δεν γίνεται ηθικά, ότι η ανάδυση και η σταθεροποίηση του σταλινισμού είναι μια διαδικασία συντριβής των προηγούμενων επαναστατικών θυσίων. Διότι η ιστορία που αφηγείται ο Χρήστος δεν αφορά μόνο την Πολωνία και δεν αφορά μόνο το κόμμα, δεν αφορά μόνο τα ηγετικά του στελέχη, τα μέλη του, τις χιλιάδες απώλειες που είχε αυτή η διαδικασία. Είναι κάτι ευρύτερο. Σήμερα γνωρίζουμε και την έκταση των εκαθαρίσεων στο Βολσεβίκικο κόμμα, το κράτος και το σταυρό, και μετά το 1991 γνωρίζουμε κάτι ακόμα, ότι αυτό είχε μεγάλη πολιτική σημασία. Σήμερα, στο καθήκον να διαχωρίσουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση από αυτό το καθεστώς, η προσφορά των εκτελεσμένων, των εκαθαρισμένων δηλαδή, είναι τεράστια. Έχουν χαράξει μια γραμμή με το ίδιο τους το αίμα, ότι άλλο ο Οκτώβρης και άλλο αυτό που ακολούθησε. Αυτό το ξέρουμε για τη Ρωσία.
αφορούσε πολύ ευρύτερο τμήμα του κόσμου. Αφορούσε όλο τον κόσμο της Κομιντέρου. Στα τέσσερα πρώτα συνέδρια οι διεθνείς χαράσει μια στρατηγική. Πώς μπορούν να γίνουν οι επαναστάσεις στις χώρες που έχουν μια διαφορά με τη Ρωσία, έχει συμβεί η αστική επανάσταση. Αυτή η στρατηγική είναι η στρατηγική του ενιαίου μετώπου. Ο Πέρι Άντερσον στο βιβλίο του για τον Γκράμψη γυρνάει σε αυτό, συνδέει τις επεξεργασίες του Γκράμψη με τις επεξεργασίες του 3ου και 4ου συνεδρίου και λέει ότι η λενινιστική κληρονομιά για το πώς μπορεί να γίνει η σοσιαλιστική επανάσταση στη Δύση είναι η στρατηγική του ενιαίου μετώπου. Αυτή η στρατηγική τέθηκε στο στόχαστρο και έγινε, συντρίφθηκε και αντιστράφηκε με μια σειρά από διαδικασίες. Η πρώτη στροφή είναι σε χίλια εισαγωγικά αριστερίστες. Η άθλια περίοδος του σοσιαλφασμού. Η γραμμή που αντικαθιστά το ενιαίο μέτωπο με μια ανάλυση που λέει ο καπιταλισμός καταραίει, τα καθήκοντα της επανάστασης επαφίονται στα κόμματα, στα ΚΚ και όλα τα ενδιάμεσα επίπεδα συνείδησης της εργατικής τάξης είναι εχθροί και για την ακρίβεια εχθροί χειρότεροι από το Χίτλερ. Τα αυτοκτονικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι γνωστά. Ακολούθησε μια απίστευτη στροφή μετά από αυτήν τη στροφή, η στροφή στα λαϊκά μέτωπα, όπου καταργεί την αποφασιστική δικλίδα που είχε βάλει η Τρίτη Διεθνής και ο Λένιν. Λάθος κάνω που λέει ο Λένιν, όλη η ηγεσία της Διεθνούς, η οποία ήταν ότι η στρατηγική του ενιαίου μετώπου είναι μια υπόθεση που αφορά την εργατική τάξη και τους θεσμούς της, τα εργατικά κόμματα. Και δεν έχει καμία σχέση με συμμαχίες με αστικά δημοκρατικά κόμματα για να κυβερνήσουμε τον τόπο με τρόπο που θα αποκλείει το φασιστικό κίνημα. Κατά πόσο τον απέκτησε ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Αυτές οι στροφές δεν γίνανε μόνο στα χαρτιά. Αυτές οι στροφές γίνανε με τη συντριβή των ηγεσιών που με πολύ κόπο είχαν φτιαχτεί μετά το 3ο και το 4ο συνέδριο σε μια σειρά από κόμματα. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις θεωρίες του ολοκληρωτισμού, με τις θεωρίες που ταυτίζουν το Στάλιν με το Χίτλερ. Παρόλα αυτά, τα πρώτα ψήγματα αυτής της αντίληψης θα τα βρει κανένας σε μια λογοτεχνία της δεκαετίας του 30, που στην πραγματικότητα θρηνεί την απώλεια αυτών των πιο ικανών εργατικών στελεχών που έβγαλε το κύμα του 17. Σε πολλά βιβλία, δεν είναι αυτό το θέμα μας, δεν θέλω να μακρύνω σε αυτό. Αυτή η συντριβή είχε μια κατεύθυνση. Τη μετατροπή των ΚΚ σε υποστηρικτές της διεθνούς πολιτικής του Στάλιν και της ΕΣΟΥ. Και αυτό ήταν κρίσιμο σε μια περίοδο που προσέγγιζε μια μεγάλη δοκιμασία, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χρήστος Σεμνά βάζει ως υποθετική προϋπόθεση ότι η εκτίμηση του Στάλιν ότι το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροφ στην Πολωνία δεν περνάει με τίποτα και γι' αυτό έπρεπε να συντριβεί το πολωνικό ΚΚ, εγώ την υποστηρίζω να επιφύλω. Όποιος ξέρει τα στοιχειώδη για την Πολωνία, ξέρει ότι το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροφ δεν θα είχε ούτε έναν οπαδό στις γραμμές του πολωνικού κόμματος. Αυτό το σύμφωνο έχει αγιοποιηθεί, έχουμε διαβάσει απίστευτες ερμηνείες ότι ήταν μια μεγαλοφυής μανούβρα του Στάλιν για να κερδίσει χρόνο. Ο Χρήστος μέσα στο βιβλίο του έχει κάποιες αναφορές, το αν αξιοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο ή αν στην πραγματικότητα η Σοβιετική Ένωση πιάστηκε παντελώς απροετοιμαστεί από την ναζιστική εισβολή. Όποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει την έκθεση του Σόφ στο 20ο συνέδριο, είναι ο πιο με κύρωση συγκητής, διότι ο ίδιος ήταν επικεφαλής της άμυνας του Στάλιγκρα και η λογή του απέναντι στο Στάλιν στο συγκεκριμένο ζήτημα λέει πολλά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απολύτως κοινικό ότι έπρεπε να συντριβεί
το Πολωνικό Κόμμα για να περάσει ένα σύμφωνο το οποίο είχε ως πρώτη εφαρμογή το διαμερισμό της Πολωνίας μεταξύ της Ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα τελευταίο σημείο για το ιστορικό υπόβαθρο όλων αυτών που περιγράφει ο Χρήστος είναι το τι έγινε μετά το 1945. Αναφέρθηκα ήδη στην Πολωνία, δεν αφορά μόνο την Πολωνία. Είναι λάθος ότι στις αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατίες δεν υπήρξε πολιτική ζωή, δεν υπήρξαν πολιτικές συγκρούσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι μετά τον πόλεμο υπήρξε ένα νέο κύμα εκαθαρίσεων από το 1945 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Εκεί νομίζω ότι εκαθαρίζονται τα στοιχεία τα οποία είχαν θεμέλια στο εργατικό κίνημα του Μεσοπολέμου και από αυτή την άποψη ήταν στελέχη που μπορούσαν να πατήσουν στα πόδια τους και να σταθούν απέναντι στους άλλους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποθούνται ή διώκονται ή εξοδώνονται και αντικαθίστανται από φιγούρες που στη συνέχεια είδαμε το πώς μπορούσαν να σταθούν ή όχι. Για να μην μακραίνω λοιπόν, το τρίτο μου σημείο είναι ότι αυτοί οι λογαριασμοί από το παρελθόν ζυγίζουν πάρα πολύ στο παρόν. Η αντιμετώπιση της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, που είναι πολύ προβληματική μέσα στην ελληνική αριστερά, δείχνει ότι υπάρχει ένα είδος, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πολιτικά, είναι μια νοσταλγία του ταλινισμού. Όποτε πάει να τεκμηριωθεί πολιτικά, ακούς κάτι απίθανους συλλογισμούς, όπως το ότι η μετάβαση μέσω μιας νίκης του Πούτιν στην Ουκρανία σε ένα πολυπολικό κόσμο θα δημιουργήσει ευκαιρίες και δυνατότητες για το κίνημα, που στο μονοπολικό κόσμο απέναντι στην αυτοκρατορία των ΗΠΑ δεν τις έχουμε. Πρόκειται περί ανόητης ιδέας, όταν όλοι οι πόλοι που διαμορφώνονται σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο είναι υπεριαλιστικοί. Είναι λάθος το δημοσιογραφικό κλισέ που λέει ότι γυρνάμε στο ψυχρό πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν ένα πειθαρχημένο καθεστώς. Στην πίσω αυλή της Ρωσίας η Αμερική δεν επενέβαινε και το ίδιο συνέβαινε στην πίσω αυλή της Αμερικής η Ρωσία δεν επενέβαινε. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η τάση για περιχαρακώσεις των ζωνών επιρροής με πάρα πολλά σημεία επαφής μεταξύ τους και κινδύνους για πολέμους κτλ. Περισσότερο θυμίζει την περίοδο πριν το 1914, την περίοδο που και τότε κατέρε ένας κύκλος παγκοσμιοποίησης, κατέρε η περίοδος του ελεύθερου εμπορίου και ξαναεμφανιζόταν η τάση για περιχαράκωση και σαφείς ζώνες επιρροής, που όπως γνωρίζουμε αυτή η περίοδος κατέληξε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αντιγράφοντας πράγματα που γεννήκανε στο παρελθόν. Παρόλα αυτά η παράδοση από το παρελθόν δίνει κριτήρια. Ο Χρήστος έχει πολλές φορές αυτό το πέρασμα στις εργασίες του, τα κριτήρια που μπορείς να πάρεις από το παρελθόν για να αντιμετωπίσεις πρωτότυπα τη σημερινή κατάσταση. Σε αυτά τα κριτήρια πρέπει να γυρίσουμε. Νομίζω ότι οι συζητήσεις στην αριστερά του Τσίμερβαλτ, οι συζητήσεις του Λένιν για τον υπεριαλισμό και τις γραμμές που χάραξε απέναντί του, όπου απέναντι στους χορτάτους και τους πεινασμένους υπεριαλιστές κράτησε ίσες αποστάσεις και διεκδίκησε την ανεξαρτησία και την αυτονομία του εργατικού κινήματος και της αριστεράς του. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κριτήριο για να επεξεργαστούμε την περίοδο που διαμορφώνεται. Το βιβλίο του Χρήστου είναι συμβολή σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο Χρήστος δεν κάνει αφήγηση, κάνει τεκμηρίωση ταυτόχρονα, αλλά πιστεύω ότι ο αναγνώστης που θα σκάψει σε αυτό το βιβλίο έχει να κερδίσει πολλά και έτσι τα ευχαριστήρια είναι ανάποδα από το Red Max. Ευχαριστούμε τον Χρήστο για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστήσω πολύ τον Αντώνη Καβανέλο και να δώσουμε το λόγο τώρα στον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σεραφείμ Ξεφεριάδη. Το σχολιασμό είναι τόσο πλούσιο και πολυσχηδές το έργο που κυριολεκτικά δεν ξέρει κανείς πού να πρωτοεστιάσει την προσοχή του, τι να επιλέξει
για σχολιασμό και τι να αναδείξει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι να περάσει κανείς στο μέτα, όπως λέμε, επίπεδο, διατρέχοντας δηλαδή το ειδικό περιεχόμενο του έργου, να προβληματιστεί πρώτα για τις προϋποθέσεις και κυρίως για τις προεκτάσεις του. Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι από το σχολιασμό ενός τόσο εξαντλητικά τεκμηριωμένου έργου, που θα έλεγα βρίσκεται στην τομή από τη μια επιστημονικής έρευνας, αποτελεί μια εξαιρετική συμβολή στην ιστορία όχι μόνο του πολωνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος και από την άλλη της πρακτικής πολιτικής αξιοποίησης. Και θέλω αυτό το τελευταίο να το τονίσω, να πω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο αυτές οι πολιτικές προεκτάσεις να διαδοθούν τόσο στην ερευνητική όσο και κυρίως στην πολιτική κοινότητα. Να μην μείνουμε δηλαδή μόνο στην όντως πλούσια πραγματολογία του βιβλίου, αλλά και να προβληματιστούμε συστηματικά για τη σημασία που έχει αυτή η πραγματολογία. Μέσα από ένα τέτοιο πνεύμα, θέλω με την τοποθέτησή μου να θίξω τρία ζητήματα που πιστεύω το βιβλίο κάνει κάθε αναγνώστη να σκεφτεί και να αναμετρηθεί μαζί τους. Το πρώτο δεν είναι άλλο από το μείζον γεγονός, που στην πολωνική περίπτωση αποτυπώνεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο και αφορά την υφή, το περιεχόμενο και την έκταση της σταλινικής θηριωδίας. Και ο όρος θηριωδία δεν είναι διόλου υπερβολικός. Το δεύτερο είναι ένας προβληματισμός που μου ανέκυψε επιτακτικά καθώς περνούσα από το ένα κεφάλαιο στο επόμενο και μέχρι να φτάσω στο κεφάλαιο 8. Ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικά απλό αλλά και έντονο ερώτημα στο οποίο ήδη αναφέρθηκε ο Χρήστος, το γιατί. Γιατί αυτή η έκταση των διώξεων, γιατί αυτό που μόλις αποκάλεσα θηριωδία. Από αυτόν τον προβληματισμό τέλος θα να περάσω στο τρίτο σημείο που στις περιστάσεις ίσως και να είναι το πλέον κρίσιμο, μια και αφορά και το παρόν αλλά και κυρίως το μέλλον των μετασχηματιστικών διαβημάτων, όπως λέμε, εγχειρημάτων δηλαδή που αποσκοπούν στην υπέρβαση του καπιταλισμού. Αυτό το τελευταίο σημείο αφορά βέβαια κάτι που ενώ με μία έννοια είναι πέρα από το βιβλίο, εντούτοις δεσπόζει διαμέσου των γραμμών του, καθώς αφορά την αντίθεση της εναλλακτικές πολιτικές και οργανωτικές πρακτικές, αυτές που ο σταλινισμός θέλησε να καταστρέψει και που στο ακριβές περιεχόμενό τους είναι που πρέπει να αναζητήσουμε απαντήσεις στις σύγχρονες αναζητήσεις μας. Αλλά ας ξεκινήσω το σχολιασμό με το πρώτο σημείο. Κάτι που ξεχωρίζει το βιβλίο του Χρήστου είναι, όπως ήδη είπα, η εξαντλητική τεκμηρίωση. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθεί κανείς. Κάτι που στη σημερινή περίοδο της συστηματικής και στρατηγικής παραπληροφόρησης οφείλουμε ως ερευνητές και ως πολιτικοί δρόντες να κρατήσουμε, να εμπεδώσουμε ως πρακτική και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να το αναπαραγάγουμε. Δεν θα επιχειρήσω να σταχυολογήσω στοιχεία, είναι άλλωστε τόσα πολλά. Ξεχωρίζει πάντως σε πρώτο χρόνο ο τεράστιος αριθμός των συλληφθέντων, άνω του 1,5 εκατομμυρίου τη διετία 37-38 και των δολοφονημένων 680-700.000, καθώς και τα σχετικά στοιχεία περί την ιδιότητά τους που παρουσιάζει ο Χρήστος. Σύμφωνα με την έρευνα, υπήρχαν ιστορικά στελέχη του κόμματος της Λούξεμπουργκ, ενεργά στελέχη και μέλη σε ολόκληρο το φάσμα των θέσεων ευθύνης, άνθρωποι που σε πρώτο χρόνο είχαν συνταχθεί με τον Στάλιν και στη συνέχεια διαφοροποιήθηκαν στον Α ή Β βαθμό, πήγαν βέβαια και συνεργαζόμενοι, καθώς επίσης και διανοούμενοι και καλλιτέχνες. Αποκαλυπτικό είναι νομίζω στο σημείο αυτό και το σύνηθες μοτίβο κατηγορίας που τους απευθυνόταν, παρά τον ηρωισμό και τις δράσεις τους τόσο τη δεκαετία του 30, όσο και ενάντια στο φασισμό που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6. Σύνθεση μοτίβο κατηγορίας τότε, αλλά και ένα μοτίβο που έμελε με μεταλλαγές να αφήσει βαριά τη σκιά του
σε αυτό που ανέφερε ο Αντώνης προηγουμένως ως στοιχείο της εξακολουθητικής επίδρασης που έχει αυτή η κουλτούρα σε δεκαετίες που ακολούθησαν. Όχι κάποια πολιτικά εμπεριστατωμένη μορφή που να επιδέχεται αντίλογο, αλλά η συστηματική παραποίηση και διαστροφή της πραγματικότητας, τα χαλκεύματα του τύπου πράκτορας του Πλουτσούτσκι. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αναφέρεται στην αρχή του κεφαλαίου 7, στη σελίδα 315, είναι φρικώδες. Και θέλω να το παραθέσω, γράφει ο Χρήστος, όταν το 1944-45 ο κόκκινος στρατός απελευθέρωσε την Πολωνία, σχεδόν όλοι οι αγωνιστές που θεμελίωσαν το ΚΚ Πολωνίας ήταν πλέον νεκροί. Οι περισσότεροι είχαν δολοφονηθεί από τα εκτελεστικά αποσπάσματα του Στάλιν στην ΕΣΤ, κάποιοι άλλοι από εκείνα των Ναζί στην Πολωνία και στο Auschwitz. Αυτό με πάει στη δεύτερη ενότητα της τοποθέτησής μου, ως προηγουμένως και κάτι ακόμα σε σχέση με τις αρετές του βιβλίου. Έχω ήδη πει ότι πρόκειται μεταξύ άλλων και για μια σημαντική συμβολή στην πολωνική αλλά ευρύτερη πολιτική και θα έλεγα και κοινωνική ιστορία του πολωνικού και ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Οι διάστηκτες αναφορές του, πιο ειδικά στο κεφάλαιο 3 και σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σκέλος στα εκτενή κεφάλαια 4 και 5, με τα στοιχεία για τις βιογραφίες τελεχών και θυμάτων, απηχούν και απαντούν στην εξακολουθητική μας ανάγκη να εμπεδώσουμε και να οργανώσουμε αυτή την εμπειρία και τους κρίσιμους κόμβους στην πορεία εξέλιξής της. Στοιχεία λόγου χάρη για τον πρώιμο αριστερισμό και τα σφάλματα των κομμουνιστικών κομμάτων τόσο στην Κεντρική Ευρώπη όσο και στα Βαλκάνια. Έχουν στην επαφωτερίζουσα στάση των νεαρών κομμάτων απέναντι σε Βοναπάρτες όπως ο Τσανκόφ, ο Πιλσούτσκι, αλλά και ο Κονδύλης στην ελληνική περίπτωση. Το διαβόητο αρχιάνδρα δείκνηση με το οποίο το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα υποδέχτηκε την ανατροπή του Πάγκαλου από τον Κονδύλη το 1926 και άλλα πολλά παρόμοια. Η έμφαση του Χρήστου είναι βέβαια η πολωνική περίπτωση, όμως η γραφή του είναι εμπλουτισμένη με στοιχεία που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει το ευρύτερο πολιτικό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο των βασικών αντιπαραθέσεων με ημερομηνίες, ονόματα και αριθμούς. Τομίζω όμως ερώτημα είναι βέβαια, όπως μόλις έλεγα, το γιατί των σταλινικών διώξεων. Γιατί τόση θηριωδία. Η απάντηση που δίνει το βιβλίο μετά από αντιπαραγωγικό έλεγχο πολλών εκδοχών, όπως είπε κυρίως το κεφάλαιο 8, αναδεικνύει μαζί με το γεγονός ότι ήταν το κόμμα της Λούξεμπουργκ με βαθιές γηγενείς ρίζες, την ενδεχόμενη αντίσταση στο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, επίσης το ζήτημα της βίης κολεκτιβοποίησης σε συνδυασμό με τον αναδυόμενο μεγαλορωσισμό που κατέληξαν πέρα από κάθε αμφιβολία τη ρήξη που επέφερε ο σταλινισμός στις παραδόσεις του Οκτώβρη και έκαναν ως εκ τούτου αναγκαία την καταστολή. Πρόκειται για ένα, επαναλαμβάνω, κομβικό κεφάλαιο που πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και ως παράδοξο, που όμως έχει πολύ σημαντικές προεκτάσεις για την οργανωσιακή θεωρία, είναι το γεγονός ότι καθώς το Πολωνικό Κόμμα υποχρεώθηκε από νωρίς να ζει σε συνθήκες παρανομίας, στην καλύτερη περίπτωση ή μη παρανομίας, ο έλεγχος που του επιβλήθηκε από τη σταλινοποιημένη Κομιντέρν δεν είναι ποτέ πλήρης ή τουλάχιστον δεν προχώρησε στην Πολωνία όσο είχε προχωρήσει αλλού. Συνέπεια αυτής της πραγματικότητας ήταν ότι ο Στάλιν ένιωθε διαρκώς την ανάγκη να ελέγχει και να καταστέλει σε βαθμό κυριολεκτικά παροξυσμικό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που αξίζει να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο μέσω της συγκριτικής μελέτης και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, που είναι βέβαια πάρα πολλές. Μια τέτοια μελέτη θα μας έδινε όμως ακόμη πιο γλαφυρά κάτι που αξίζει πιστεύω αφεαυτού του να ενοιολογηθεί,
να οργανώσουμε δηλαδή κάποια στιγμή τα μοτίβα των σταλινικών εκχαρίσεων στο μέσο επίπεδο, να δούμε ειδικούς αιτιώδες παράγοντες και το χρονισμό τους ανά περίοδο, πολιτική συγκυρία και περιοχή, αλλά και τις συνέπειες, τις κατά περίπτωση δραματικές επιπτώσεις που είχαν. Πιστεύω επίσης πως για να δώσουμε μια πλήρη και πιστική απάντηση θα πρέπει να στραφούμε ξανά και συστηματικά, αξιοποιώντας μάλιστα και τον πλούτο των στοιχείων που παραθέτει ο Χρήστος, στη μελέτη των σταλινικών περιεχομένων πολιτικής. Αυτό που έλεγε ο Αντώνης ότι είναι κάτι τελώς διαφορετικό από τις παραδόσεις του Οκτώβρη, ποιο ήταν ακριβώς το πολιτικό περιεχόμενο του σταλινικού στίγματος. Με έναν τρόπο που θα επιτρέπει την κωδικοποίηση των στροφών και κυρίως των μεγάλων αποτυχιών του. Πρέπει και πάλι να δούμε και να εμπεδώσουμε μνημειώδεις αποτυχίες, όπως λόγω χάρη η Κινέζικη τραγωδία, με την οποία λίγα πράγματα ακούμε τελευταία, του 25-27, το Κουόμινταγκ, τη σφαγή της Καντόνας, η επιπτώση της εθνικής πολιτικής που επιβλήθηκε στα βαλκανικά κομμουνιστικά κόμματα, οι προτάσεις των δράσεων της Βρετανοσοβιετικής Επιτροπής στη Γενική Απεργία του 26 για να καταλάβουμε άλλες δραματικές αστοχίες, όπως η Τρίτη Περίοδος, κακήφεν τα λαϊκά μέτωπα. Πρόκειται, θα έλεγα, για μια αλληλουχία λαθών που συντελέστηκαν ώστε να συγκαλυφθούν άλλα προηγούμενα λάθη που είχαν με τη σειρά τους γίνει για να αποκρύψουν άλλα ακόμη παλαιότερα και ούτω καθεξής σε μια ζωφερή αλυσίδα ητών και μεταλλάξεων. Το βιβλίο του Χρήστου είναι τόσο σημαντικό διότι αναδεικνύει την τεράστια πολιτική διαφορά που χωρίζει το σταλινισμό ως πολιτικό πρόγραμμα αλλά και ως απορρέωσης οργανωτικές πρακτικές με προεκτάσεις από τις παραδόσεις των προσεντίκων. Αυτή ήταν η διαφορά που αιμονικά πάσχιζε να συγκαλύψει ο Στάλιν και που για να επέλθει οι απλές διαγραφές, οι παραγωνισμοί απλώς δεν αρκούσαν. Όσοι είχαν βιώσει τόσο το πολιτικό περιεχόμενο, όσο και τις οργανωτικές πρακτικές του νικηφόρου προσεβικισμού, δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποδεχτούν τη νέα σταλινική πραγματικότητα, έπρεπε συνεπώς και φυσικά να εξοντωθούν. Όμως ήδη στο πλαίσιο αυτό ο νους μεταφέρεται στο δυνάμει, στο πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αν αυτή η βαριά πολιτική και οργανωτική σκιά που ο σταλινισμός έριξε στο επαναστατικό κίνημα έλειπε. Ή για να το πω με όρους που με τον τρόπο τους μας μεταφέρουν και στα προβλήματα της σημερινής περίοδου, αν υπάρχει εναλλακτική, κυρίως εναλλακτική πολιτική και οργανωτική κουλτούρα. Η απάντησή μου είναι απερίφραστα θετική, θέτω το ερώτημα εντελώς ρητορικά. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω οφείλω να κρατήσουμε από τις τραγικές ιστορίες των Πολωνών κομμουνιστών που μας μεταφέρει το βιβλίο, την παρουσία και την δράση των οποίων αναδεικνύει και τιμά το βιβλίο του Χρήστου, περισσώζοντάς την, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Ι.Π. Τόμσον, από την αφόρητη υπεροψία του παρόντος. Όχι μόνο λοιπόν υπάρχει εναλλακτική, είναι η εναλλακτική των Μπολσεβίκων, αλλά και υπήρξε πιστοποιημένα νικηφόρα. Επιτρέψτε μου να καταλήξω λοιπόν με ορισμένες πολύ βασικές υπενθυμίσεις από τις πολλές που θα μπορούσαν να γίνουν. Πρώτη, στο γεγονός ότι οι βασικοί ηγέτες του Μπολσεβίκου κόμματος είχαν ελεύθερη πρόσβαση στον κομματικό τύπο με τη γνώμη τους και τις διαφωνίες τους να εκφράζονται δημόσια χωρίς την άδεια οποιοδήποτε ηγετικού οργάνου. Ένα στοιχείο που σπάνια επισημαίνεται είναι ότι στα πρώτα χρόνια της κομμουνιστικής διεθνούς οι συζητήσεις, οι διαφωνίες, οι αντιπαραθέσεις στον Μπολσεβίκου κόμμα ήταν και συνεχείς και δημόσιες. Απ' τη εικονογράφηση αυτής της πραγματικότητας είναι άλλωστε ότι η κομβική συμβολή του Λένιν λίγο πριν την Επανάσταση ξεκίνησε ως μειοψηφική προσωπική γνώμη. Οι γνωστές θέσεις του Απρίλη ήταν επιστολές που στάθηκαν από την εξορία για δημοσίευση στον κομματικό τύπο και δημοσιεύτηκαν παρά τη διαφωνία της Συντακτικής Επιτροπής. Αλλά και μέσα στη φωτιά της εξέγερσης του Οκτώβρη, όταν οι Ζινόβιεφ και Κάμενεφ
εξέφρασαν δημόσια τη διαγωνία τους με τα κομματικά σχέδια για ανατροπή της προσωρινής κυβέρνησης, κάτι που βέβαια στις περιστάσεις συνιστούσε πραγματική προδοσία και περιέπλεκε δραματικά το έργο των Μπολσεβίκων. Όχι μόνο δεν διαγράφτηκαν, παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν η πρόταση του Λένιν, αλλά μετά την κατάληψη της εξουσίας του δόθηκαν πολύ σημαντικές θέσεις στην ηγεσία του κόμματος και της διεθνούς. Συναφέσαν και νομίζω λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι στο συνέδριο των Μπολσεβίκων του Μαρτίου του 1918 η αντιπολίτευση Μπουχάριν ενάντια στην υπογραφή της ειρήνης του Μπρεστ-Λιτόφσκ αρνήθηκε τη συμπερίληψή της στη νέα κεντρική επιτροπή. Ο Λένιν τότε διαφώνησε επιμένοντας ότι οι διαφωνούντες έπρεπε και αυτοί να συμπεριληφθούν ακριβώς επειδή ήταν διαφωνούντες. Και αυτή ήταν η πρόταση που τελικά υπερψηφίστηκε στο συνέδριο. Και δεν παρέλθει επίσης να θυμηθούμε ότι την εποχή του εμφυλίου πολέμου των ετών 18-21, ακόμα και τότε υπήρχε εσωτερική αντιπολίτευση στον Κόκκινο Στρατό που ήταν δημόσια, με δικό της περιοδικό που τροφοδότησε σειρά πλούσιων συζητήσεων και θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Αυτές ήταν λοιπόν οι παραδόσεις των Μπολσεβίκων. Αυτό ήταν ο κόσμος, το σύμπαν, το πολιτικό και οργανωτικό σύμπαν που ο Στάλιν δεν μπορούσε ποτέ να εξαλείψει παρά μόνο με μια συστηματική εκστρατεία φυσικής εξόντωσης των φορέων της. Και για να καταλήξω, το βιβλίο του Χρήστου Κεφαλή μας μεταφέρει γλαφυρά την πολιτική ιστορία αυτού του εγχειρήματος εξάλειψης, έτσι όπως εξυφάνθηκε στη δραματική πολεμική περίπτωση. Εισφέρει νέο υλικό που λειτουργεί ως δημιουργικό εφαλτήριο τόσο για περαιτέρω έρευνα, όσο και για θεωρητικό προβληματισμό. Έχει όμως και εξαιρετικά κρίσιμες πολιτικές προεκτάσεις για το σήμερα, για τις πολιτικές και οργανωτικές αγωνίες και τις αναζητήσεις της αριστεράς στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι λοιπόν μια πολύτιμη δουλειά που ως ερευνητές, ως πολιτικοί δρόντες αλλά και ως ενσυνείδητοι πολίτες θα πρέπει να μελετήσουμε με προσοχή τόσο για ό,τι με μεγάλη λεπτομέρεια και τεκμηρίωση ιστορεί, όσο και πέρα από τις γραμμές του, στις πολλές και πολυσήμαντες προεκτάσεις του. Θέλω σε τούτο και εγώ να ευχαριστήσω τις εκδόσεις και τον Χρήστο και να παροτρύνω εσάς να προμηθευτείτε και να μελετήσετε προσεκτικά το βιβλίο του. Καλησπέρα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου καταρχήν να ευχαριστήσω τον Χρήστο και τις εκδόσεις Redmarks για την πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο το θεωρώ μια πολύ αξιόλογη συνεισφορά στην αριστερή βιβλιογραφία στην Ελλάδα. Θέλω να πω ξεκινώντας δύο λόγια για τον συγγραφέα. Γνωρίζω με τον Χρήστο πάρα πολλά χρόνια. Έχω την τιμή να με συμπεριλαμβάνει στους συντελεστές και στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού που εκδίδει τη μαρξιστική σκέψη. Αλλά ειλικρινά, χωρίς καμιά πρόθεση κολακίας, θέλω να πω ότι ειλικρινά έχω μείνει έκπληκτος από την εκδοτική παραγωγή του Χρήστου, από τα σημαντικά βιβλία τα οποία έχει βγάλει, είτε έχει συγγράψει ο ίδιος είτε έχει μεταφράσει. Ειλικρινά, από την εμπειρία μου στο Πανεπιστήμιο, 40 χρόνια τώρα περίπου, έτσι δεν έχω δει μια τόσο μεγάλη εκδοτική παραγωγή από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες ερευνητές. Και αυτό το λέω γιατί έχω μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Χρήστο και ως αγωνιστή και ως συγγραφέα και ως άνθρωπο ο οποίος κινείται στους χώρους μας. Λοιπόν, το βιβλίο είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, θα εξηγήσω τους λόγους. Δεν είναι μόνο η συνεισφορά και όσα ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, τα οποία προσυπογράφω, με μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά θέλω να σταθώ σε δύο σημεία, μάλλον σε αρκετά σημεία από ό,τι σας έχω σημειώσει εδώ, που αφορούν το βιβλίο και είτε τα ζητήματα που ανήκει, είτε τα ζητήματα που θίγει, είτε τα ζητήματα τα οποία μας προκαλούν μία διάθεση προσέγγισης με έναν πολύ μεγάλο συναισθηματισμό, ιδιαίτερα για εμάς που ανήκουμε σε μία συγκεκριμένη πολιτική παράδοση
έψη αυτή της αριστερής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σταθώ λίγο στην μεθοδολογία συγγραφής του ίδιου. Έτσι, και θέλω να τονίσω αυτό το σημείο. Ο Χρήστος, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, λέει ότι χρησιμοποίησα το διαδίκτυο και μέσα από το διαδίκτυο βρήκα τα ντοκουμέντα εκείνα τα οποία προφανώς με τη βοήθεια του διαδικτύου μεταφράστηκαν. Κοιτάξτε, εάν μέναμε σε αυτό, έτσι ότι χρησιμοποιώ αποκλειστικά δευτερογενείς πηγές, κάποιος θα είχε έτσι μια καχυποψία έτσι, για το ότι χρησιμοποιώ μέσο ηλεκτρονικό, το οποίο παρουσιάζει επιλεκτικά ή παρουσιάζονται επιλεκτικά απόψεις κλπ. Αλλά ο Χρήστος όμως υπερβαίνει αυτό το μεθοδολογικό εμπόδιο, παρουσιάζοντας τα ίδια τα ντοκουμέντα. Δηλαδή χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό μέσα, προσεγγίζει τις πρωτογενείς πηγές και αντλεί τα επιχειρήματά του μέσα από τις πρωτογενείς πηγές και αυτό ως ερευνητική μεθοδολογία δίνει μεγάλη αξία στη δουλειά την οποία έκανε. Το δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το ζήτημα των βιογραφιών. Η παράθεση των βιογραφιών ως μεθοδολογία ιστορικής έρευνας ανήκει αυτή την περίοδο στην αιχμή της ιστορικής έρευνας. Δεν κάνουμε τη μεγάλη αφήγηση και τη μεγάλη ιστορία, αλλά ξεκινάμε από τις μικρές περιπτώσεις, έτσι, τις μικρές αφηγήσεις, αυτά που τα ατομικά βιώματα και φτάνουμε, ακολουθούμε δηλαδή τον ανάποδο δρόμο και φτάνουμε στη μεγάλη θεώρηση. Αυτού του είδους η ιστορική έρευνα, να το τονίσω, ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να δώσει η μεθοδολογία προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων αυτή την περίοδο. Θα πω ορισμένα προσωπικά μου, διάβασα το βιβλίο έτσι, με μεγάλη αγωνία, έτσι, γιατί υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα, παρόλο που έτσι από τα πολύ παλιά χρόνια έτσι, αντιμετώπισα και εγώ το ζήτημα του ανοιχτού γράμματος στο ΠΕΕΚ, όλη την δημιουργία της αλληλεγγύης και τα κινήματα που υπήρχαν στην Ανατολική Ευρώπη κτλ. Αλλά ο Χρήστος παρουσιάζοντας έτσι, γιατί μέσα από το να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τι γινόταν με την εξέγερση στο Ντάνσκ και το συνδικάτο αν θα μεταφραστεί σε κόμμα και πώς θα προχωρήσει και τα λοιπά, σκύψαν πάνω στην ιστορία της Πολωνίας και του πολωνικού κινήματος. Ομολογώ όμως, σύν το γεγονός ότι υπήρχαν μέσα στον ευρύτερο τροσκιστικό χώρο περιοδικά τότε, όπως το Labour, Focus on Eastern Europe, τα οποία έτσι είχαν ένα προσανατολισμό ακριβώς στις αντιπολιτεύσεις, οι οποίες κατά καιρούς αναδύονταν σε διάφορες λαϊκές ούτως υπήν δημοκρατίες. Εν τούτης όμως, μέσα από την μελέτη που κάνει ο Χρήστος στο βιβλίο, τα αναδύονται διάφορες πτυχές και αναλύει σε βάθος γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα εγώ προσωπικά να φανταστώ ότι συνέβαιναν. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το κατηγορητήριο το 00485, αυτή την επιστολή που λέγεται για την εθνική εκαθάριση. Όσο και να έχουμε τις αναλύσεις μας για το σταλινικό φαινόμενο, όσο να έχουμε δουλέψει πάνω στο τι έγινε με την αριστερή αντιπολίτευση κτλ., δεν μπορείς να μην νιώσεις ας πούμε, αυτά τα σφιξίματα. Είμαι λίγο συναισθηματικός γιατί το βιβλίο μέσα από αυτά απορρέει και το συνέστημα. Έτσι, απορρέει, δηλαδή σου προκαλεί αυτά τα συναισθήματα, γιατί η ένταξή μας σε συγκεκριμένους χώρους μειοψηφικούς έτσι, του κομμουνιστικού κινήματος έχει και μια μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και ισχυρά συναισθήματα τα οποία σε περιόδους πολιτικής κρίσης ή οργανωτικής συρρήκνωσης είναι αυτά τα οποία μας κρατάνε στο συγκεκριμένο χώρο τόσα πολλά χρόνια. Όμως το συνέστημα δεν το βάζουμε στην άκρη. Και το συνέστημα είναι έντονο όταν διαβάζεις το κατηγορητήριο. Όταν διαβάζεις ζητήματα, ήταν αυτό το ένα εκείνο το οποίο με σόκαρε, ότι πολεμούσαν με τις διεθνείς ταξιαρχίες στην Ισπανία και τους καλέσανε πίσω
έτσι να έρθουν να τους δικάσουν και να τους εκτελέσουν. Αυτά, εντάξει, ξεπερνάει κάθε είδους λογική, έτσι, κάθε είδους πολιτική ανάλυση και όντως, έτσι, αυτό θέλω έτσι, να πω και να μεταδώσω, ότι έχουμε τις αναλύσεις μας διαφοροποιημένες για το Στάλιν, για το σταλινικό φαινόμενο, για την ανάδυσή του, ξέρω εγώ, το καρδιακός καπιταλισμός, γραφειοκρατία, ήταν της Παγκόσμιας Επανάστασης, άλλο σταλινισμού κτλ. Αλλά όλα αυτά, οκ, okay, έχουμε την ανάγκησή μας, η θηριωδία, συγγνώμη, η θηριωδία όμως, έτσι, θηριωδία, συγγνώμη, έτσι, δεν χωράει σε καμία ανάλυση. Έτσι. Δηλαδή το ποιοτικό στοιχείο, έτσι, αυτό το ποιοτικό στοιχείο δεν μπορείς να το πιάσεις με καμία πολιτική ανάλυση. Αυτό δηλαδή την μαζική εκαθάριση, έτσι. Τα ορφανά, έτσι. Το ζήτημα επίσης της μετακίνησης των πληθυσμών και εύκολης διαβάζουμε στο κείμενο του Χρήστου, στο βιβλίο του Χρήστου, έτσι ότι κορεατικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν από Ανατολή στο Καζακστάν, στη Μεγάλη Στέπα. Προσπάθησα έτσι με τα διαβάσματά μου και με την πληροφόρησή μου να μπορέσω να εξηγήσω την μετακίνηση του κορεατικού πληθυσμού έτσι, από την Άπο Ανατολή στο Καζακστάν. Είναι ζητήματα τα οποία όντως δίνουν το έναυσμα για να ασχοληθείς. Ξέρεις, αναλύεις, αλλά θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι παραπάνω. Αυτό το κάνει και για μένα η μεγάλη αξία του βιβλίου δεν είναι ότι μου επιβεβαίωσε τις αναλύσεις που έχω όντας, ας πούμε, στον τροτσκιστικό χώρο 40 χρόνια, είναι ότι μου βάλε ερωτήματα για να μπορέσω να ψάξω και να πάω μερικά βήματα παρακάτω. Και όντως, αυτό είπε και ο σύντροφος Αντώνης πριν, για το είχαμε περιορισμένη εικόνα για το τι γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη. Θα πω δύο πράγματα. Πριν από ένα χρόνο περίπου γκρεμίστηκε μια φυλακή κάπου στη Ρωσία για να χτιστεί ένα καινούργιο κτίριο κλπ. Καινούργιο και τα αυτά. Στο πάτωμα της φυλακής, κάτω από τα πλακάκια, βρήκαν χειρόγραφα δελτία της αριστερής αντιπολίτευσης της δεκαετίας, της τσουτσκιστικής αριστερής αντιπολίτευσης της δεκαετίας του 30, δηλαδή 35-36, τα οποία έτσι ανέλυαν την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία και είχαν αναλύσει για τον φασισμό. Αυτό από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, η τσουτσκιστική αντιπολίτευση, ο Τρότσκι εξόριστος, εκτός έργα, μπορούσαν μέσα στις φυλακές να κρατήσουν στοιχειώδεις οργανωτικές δομές, χειρόγραφο να κυκλοφορούν το δελτίο της αριστερής αντιπολίτευσης και να έχουν πληροφόρηση για το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και να γράφουν συγκεκριμένες αναλύσεις για το ζήτημα. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια, δηλαδή μεταφράστηκαν στα γαλλικά τα χειρόγραφα αυτά μεταφράστηκαν στα γαλλικά. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια και τα μεταφράσαμε στα ελληνικά. Το λέω γιατί κάποια, έτσι, πολλές φορές κάνουμε παράλληλες δουλειές και δεν έχουμε την πολυτέλεια λόγω του χώρου που είναι συγκεκριμένος να κάνουμε δύο φορές το ίδιο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά έτσι, από μόνη της, έτσι, να διαβάσουμε αυτά τα κείμενα. Δηλαδή αυτό, οι αντιπολιτεύσεις υπήρχαν και ήταν ζωντανές και σε χρόνια που εμείς νομίζαμε ότι τίποτα δεν κινιόταν και ότι όλα είχαν πεθάνει και τέλος. Επίσης, Pierre Bruet, υπάρχει ένα μεγάλο βιβλίο που λέει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Pierre Bruet, οι τροτσκιστές στην ΕΣΔ. Έτσι, και όντως, αυτό ήταν ένα από τα ντοκουμέντα τα οποία είναι πρόσφατα, δεν περιλαμβάνω στο βιβλίο, υπάρχει όλη η ιστορία
της τροτσκιστικής αντιπολίτευσης και των τροτσκιστικών οργανώσεων που υπήρχαν στη Νέα πολύ μετά την εξορία του Τρότσκι. Νομίζω ότι σε ένα κλίμα τέτοιο, όπου ακόμα μαθαίνουμε πράγματα, έρχεται το βιβλίο του Χρήστου για να μας δώσει. Να μας δώσει πράγματα, να μας πει για το τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση της Πολωνίας, για να μας δώσει σε βάθος την ανάλυση της Πολωνίας, αλλά που δεν είναι μόνο η Πολωνία. Σε μια σειρά από χώρες, έτσι, στην Ουγγαρία, στις χώρες στην Ουκρανία, στην Λετωνία, και γίνονταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είχαμε σταλινικές ακαθαρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Δεν ήταν μόνο οι σταλινικές ακαθαρίσεις εκείνες, ας πούμε, στη μέση. Αυτό ο Χρήστος το ανοίγει και το ανοίγει με πάρα πολύ επιδέξιο τρόπο. Ταυτόχρονα, έτσι, ταυτόχρονα θα πω το εξής, ότι σου βάζει θέματα να σκέφτεσαι. Αγγίζει θεμελιώδη ζητήματα τα οποία μας απασχολούν τώρα, ερωτήματα θεωρητικά που ξαναμπαίνουν. Νομίζουμε ότι τα είχαμε λήξει, αλλά δεν τα έχουμε λήξει. Ξαναμπαίνουν, τα ξανασκεφτούμε, να τα ξανασυζητήσουμε. Έφυγες, εγώ νομίζω και θεωρώ ότι με αυτό που περιγράφει για τις εθνοκαθάρσεις, για το ζήτημα, έτσι, της ιστορίας του πολωνικού ΚΚΚ. Εμένα προσωπικά με έβαλαν στο να διαβάσω ξανά την ιστορία της Πολωνίας. Έτσι. Και τα ερωτήματα, από τη στιγμή που η Πολωνία διαμελίζεται ανάμεσα σε Αυστρο-Ουγγαρία και Ρωσία, Ρωσία διαμελίστηκε στα τρία και ξανασυστήνεται ως ανεξάρτητο κράτος στις αρχές του 20ου αιώνα, μπαίνει το ζήτημα τι είναι η εθνική συνείδηση τελικά. Η Πολωνία ήταν ένα αρχαίο, ήταν, ξέρω, ας πούμε, την πολιαρχία της Βιέννης και την επέμβαση των Πολωνών, Ουσάρων κλπ. Ξαφνικά αυτό πάβει για 1,5 αιώνα και εμφανίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα με μια ανεπτυγμένη, έτσι, εθνική συνείδηση, πολύ συγκροτημένη κλπ. Και εδώ, επιτρέψτε μου, φίλες, φίλοι, συντρόφοι, σύντροφοι, να επαναφέρω το ζήτημα των θέσεων της Λούξεμπουργκ για το εθνικό ζήτημα, φοβερά επίκαιρο στην περίπτωση και στην περίπτωση της Ουκρανίας, τη διαφωνία που είχε με το Λένιν. Έτσι, η Λούξεμπουργκ ήταν ενάντια στο να μπει ζήτημα εθνικής αυτοδιάθεσης της Πολωνίας. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπεράσουμε τις θέσεις της Λούξεμπουργκ για το εθνικό ζήτημα. Έτσι. Το δεύτερο, όπου το βιβλίο του Χρήστου ανοίγει τον δρόμο, είναι επίσης μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται στους χώρους της, ας πούμε, της μαρξιστικής θεωρίας, που έχει το εξής, το να δούμε την τοπικότητα του μαρξισμού. Συνήθως, αν αντιμετωπίζουμε τον μαρξισμό σαν ένα σώμα γνώσεων, σαν ένα θεωρητικό κόρπους, 1, 2, 3, 4, αυτά είναι, εντάξει, τα βασικά, και από εκεί και ύστερα αρχίζουν διάφορες ορισμένες διαφοροποιήσεις, βγάζει ο ένας μισό βιβλίο από εδώ, βγάζει ο άλλος ένα άλλο μισό βιβλίο και από εκεί και δημιουργούνται οι διάφορες, έτσι, τα διάφορα παραγλάδια. Αυτή τη στιγμή, σε γενικότερο επίπεδο, αυτό το οποίο υπάρχει τάση να μελετήσουμε τις τοπικές μαρξιστικές παραδόσεις και συνεισφορές. Δεν είναι μόνο ο αυστρομαρξισμός το ρεύμα εκείνο το οποίο αναπτύχθηκε στο χώρο το συγκεκριμένο και το οποίο έδωσε, έτσι, μια διαφορετική θεωρητική συνεισφορά και μια διαφορετική επιστημολογική και θεωρητική προσέγγιση στα ζητήματα. Υπάρχει ο μαρξισμός στη Λατινική Αμερική, έχουμε την έκδοση των βιβλίων του Μαριατέγκη στο Περού, έτσι, να δούμε τι είδους μαρξισμός
Έτσι, είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο κεντρικό κόρπος του μαρξισμού, είναι κάτι το οποίο έρχεται, έρχεται παράλληλα και κάνει μια ιδιαίτερη συνεισφορά διαφοροποιημένη σε δημιουργική ένταση ή σε δημιουργική σύμφυση με το, με τον βασικό κόρπο του μαρξισμού. Το ζήτημα γιατί το βιβλίο του αγαπητού φίλου του Κώστα του Παλούκη για τον αρχαιομαρξισμό έτσι, έκανε, έτσι ξέρετε, συζητιέται, είναι ακριβώς γιατί ο αρχαιομαρξισμός ως ρεύμα ήταν μια ελληνική τοπική ιδιαιτερότητα. Εάν συνεισφέρει ή όχι στο μεγάλο σώμα του μαρξισμού είναι υποδιαμόρφωση. Έτσι είναι υποερώτηση αυτό το ζήτημα. Αλλά το γεγονός ότι θα μεταφραστεί αυτό το βιβλίο από το Historical Materials Book Series, έτσι, δείχνει το ενδιαφέρον για τις τοπικές μαρξιστικές παραδόσεις. Κυρίως στον Παρόδο, το ξέρετε ότι το Historical Materials Book Series και το περιοδικό ζήτησε να μεταφραστούν και τα έργα του Πουλιόπουλου στα αγγλικά, το οποίο θα είναι με συγκροτημένη μετάφραση και πολύ επιμελημένη, για να θεωρούν ότι ο Πουλιόπουλος από μόνος του είναι μια, και έτσι δεν θέλω να πω και για την ομάδα την γύρω-γύρω, έτσι ο Πουλιόπουλος είναι, κάνει μια ιδιαίτερη συνεισφορά έτσι, στο μαρξισμό από τη δική του σκοπιά, είναι κάτι το ιδιαίτερο και δεν είναι έτσι, δηλαδή και θα πρέπει να το δούμε, να το συζητήσουμε και να το αξιολογήσουμε. Μιλώντας για το θέμα με το Πουλιόπουλο, έτσι υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στο έργο, στο βιβλίο του Χρήστου και εντάξει, πολλοί από εμάς το ξέρουμε, αλλά είναι καλά να το μάθουμε και νεότεροι, ότι αυτοί οι οποίοι εξόπισαν Χαϊτάς, ο οποίος διαδέχτηκε τον Πουλιόπουλο στην, έτσι, σταλμένος από την Κούρτ και τα λοιπά, με τον Μάθη Ζαχαριάδη και τα λοιπά, και έγινε ο γραμματέας του ΚΚΕ μετά τον Πουλιόπουλο, είχε πολύ άσχημη τύχη, όπως είχαν και πολλοί άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, τους οποίους θα μπορούσαμε να συζητάμε δύο ώρες, θεωρώ ότι το βιβλίο του Χρήστου είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνεισφορά και αξίζει να διαβαστεί από όλους μας. Να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον Χρήστο και τις εκδόσεις Ρέπιμαρξ για το εγχείρημα, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνεισφορά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά μεγάλη και σπάνια η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Πολλά θα πούμε και υπόθηκαν εξαιρετικά στοιχεία. Εγώ θα ξεκινήσω από κάτι που είπε ο Κώστας Κορδούλης για τους Κορεάτες της Αποανατολής που εκδοθήκαν στο Καζακστάν. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο κοντά είναι η ιστορία μας και πόσο μακριά. Αν πάτε μια βόλτα στον Ασπρόπυργο, εκεί που είναι τα περιθωριακά, οι περιθωριακοί συνοικισμοί των ποντίων από τη Σοβιετική Ένωση, θα βρείτε μεικτές οικογένειες ποντίων και Κορεατών. Όπως και μεικτές οικογένειες ποντίων και Γερμανών. Τι είναι αυτοί? Είναι οι καταραμένοι εκείνοι πληθυσμοί, τους οποίους ο Σταλινισμός ουσιαστικά τους εκτοπίζει στην Κεντρική Ασία και εκεί βεβαίως οι άνθρωποι συνυπάρχουν, συντατιούνται, παντρεύονται. Κάποιους από αυτούς τους έχουμε και εδώ πλάι μας. Δηλαδή είναι μια φοβερή ιστορία, την οποία για κάποιους λόγους δεν την ξέρουμε στο βάθος που θα πρέπει να την ξέρουμε. Γι' αυτό το βιβλίο, αγαπητέ Αντώνη, δεν είναι αυτός χρήσιμο. Είναι το βιβλίο πολύτιμο. Είναι πολύτιμο γιατί ουσιαστικά τεκμηριώνει μέσα από μια υποδειγματική μελέτη, μια ανάλυση και βέβαια μια σύνθεση με πραγματικά πολύ σημαντικά συμπεράσματα μιας ιστορικής διαδικασίας η οποία όντως δημιουργεί ένα μοτίβο, όπως λέμε. Παρόμοιες δομές σε πολλές αντίστοιχες διαδικασίες. Τώρα με τον Χρήστο, κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια στο σεμινάριο ιστορίας που κάνουμε στην Κηφισιά, κάνουμε τη δική μας αντίσταση απέναντι στην άγνοια και στην αμάρτια για το φαινόμενο του σταλινισμού που δυστυχώς υπάρχει και στην Ελλάδα και στην αριστερά και παντού. Και το κάνουμε τον Ιούνιο. Γιατί το κάνουμε τον Ιούνιο? Γιατί στις 13 Ιουνίου του 1949 είναι το τελευταίο κύμα βίαιης εκτόπισης των ελληνικών πληθυσμών του Καυκάσου στην Κεντρική Ασία, όπου συνάντησαν και τους Κορεάτες και τους Γερμανούς, για να έχουμε τις μικτές οικογένειες. Λοιπόν,
Υπάρχει ένα κοινό μοτίβο σε αυτές όλες τις εθνικές εκαθαρίσεις που συστηματικά οργανώνει ο Σταλινισμός, οι οποίες έχουν καθαρά ρατσιστικό χαρακτήρα. Δεν έχουν χαρακτήρα πολιτικό και ιδεολογικό, όπως είναι τα χαρακτηριστικά των διώξεων της πρώτης περίοδου, που είναι κυρίως ταξικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Εδώ μιλούμε, στοχοποιούνται εθνοτικές ομάδες στη βάση κάποιων εντελώς αφαίρετων συλλήψεων και υποθέσεων. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, όπως εγώ μπορώ να τα κατανοήσω και τα βλέπω εδώ, να είναι ακριβώς τα ίδια και στην πολωνική περίπτωση. Στοχοποιείται μια ομάδα ως ενδυνάμει πέμπτη φάλακα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, απλά υπάρχει η υπόθεση. Απαγορεύεται η εθνική γλώσσα. Οι γλώσσες πλέον καταργούνται σε μια διαδικασία εκρωσισμού όλων αυτών των εθνοτικών κοινοτήτων. Δεύτερον, αποκεφαλίζονται οι κοινότητες, εξοντώνονται οι ηγεσίες. Οι ηγεσίες είναι κομμουνιστικές και μπορώ να πω σε μεγάλο βαθμό είναι απολύτως αφοσιωμένες στο νέο σταλινικό μοντέλο. Και στη συνέχεια, αφού εξοντώνεται η ηγεσία, η εξόντωση αυτή επεκτείνεται σε αποκεφαλισμό οικογενειών. Δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία στοχοποίησης, γίνεται με αριθμούς και μετά τα τοπικά όργανα συμπληρώνουν τα ονόματα, που όμως τι κάνουν, αποκεφαλίζουν τις οικογένειες. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η δομή μιας πατριαρχικής οικογένειας, όταν την αποκεφαλίζεις, αυτή η οικογένεια είναι στο έλεος, διαλύεται. Και ακολουθούν φυσικά και οι εξορίες των οικογενειών, γιατί και στον ποινικό κώδικα υπάρχει και η κατηγορία «η οικογένεια του εχθρού του λαού», οι οποίοι στερούνται εργασιακού δικαιώματος εργασίας, εκτοπίζονται κλπ. Είναι δηλαδή ένα μεθοδευμένο σχέδιο μιας απολυταρχικής ηγεσίας, η οποία έχει υιοθετήσει πλέον μεγαλορωσικά εθνικιστικά μοντέλα πολιτισμικά, τα οποία προσπαθεί να τα επιβάλλει και τα επιβάλλει. Και η πρώτη στόχευση μετά την εξόντωση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης είναι οι εθνικές αυτές μειονότητες. Τώρα, εγώ είχα την τύχη πραγματικά τη δεκαετία του 80 να μελετήσω αυτό το φαινόμενο και να εντυπωσιαστώ πραγματικά, γιατί τα γνωρούσαμε όλοι, φαντάζομαι και εσείς και εμείς κλπ. Και να συναντήσω, επειδή δούλεψα πολύ μικρός σε αυτά, και ανθρώπους που πέρασαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και είπαν τρομακτικές εμπειρίες από εκεί, αλλά και όταν πήγα στη Σοβιετική Ένωση, την πρόλαβα, να συναντήσω μέλη, τα παιδιά Ελλήνων κομμουνιστών, ντόπιων Ελλήνων κομμουνιστών, όχι των Ελλαδιτών, που εξοντώθηκαν σε εκείνο το κλίμα. Οπότε επιτρέψτε μου λίγο να σας έτσι, το σχεδιάσω αυτό και να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα και για τη δικιά μας την αριστερά, δηλαδή εδώ την ελλαδική αριστερά, η οποία για κάποιους λόγους που αξίζει να συζητηθούν και οι λόγοι, δεν κατανοεί ή δεν ξέρει ή δεν ενδιαφέρει τελικά, όπως και την υπόλοιπη κοινωνία, το τι συνέβη εκεί σε σχέση με τους ελληνικούς πληθυσμούς. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι το ελληνοσοβιετικό κομμουνιστικό παράδειγμα είναι πολύ σημαντικότερο, πολύ βαθύτερο, πολύ αποτελεσματικότερο από την όποια ελλαδική κομμουνιστική παρουσία. Γιατί είναι σημαντικότερο και ουσιαστικότερο? Γιατί για 20 χρόνια οι Έλληνες κομμουνιστές παίρνουν την εξουσία και τη διαχειρίζονται κατά το δοκούν, έως το 37. Αυτό που είναι ένας μεγάλος πληθυσμός, είναι 400.000 οι Έλληνες στη Σοβιετική Ένωση, είναι κυρίως πόντοι, Μαριουπολίτες, οι οποίοι πάλι είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, βλέπετε τι γίνεται αυτή την εποχή, και στη Μαριούπολη είχαμε και 3 αυτόνομες ελληνικές σοβιετικές περιοχές, και είναι και γόνοι των παλιών, έτσι θα λέγαμε, μεταναστών από Βαλκάνια, από τα νησιά κλπ. Όλοι αυτοί ήρθαν, συναντήθηκαν και διαμόρφωσαν αυτό το σοβιετικό ελληνισμό, που είναι ένα καταπληκτικό, ας πούμε, ιστορικό φαινόμενο, με πολύ συγκεκριμένες ταυτότητες και με πολύ συγκεκριμένη δράση. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι η μόνη ελληνική ομάδα που είναι κοντά στις μεγάλες επαναστατικές εξελίξεις της Ρωσίας. Γι' αυτό έχω πάω ήδη από το 1905 Έλληνες οι οποίοι συμμετέχουν στα γεγονότα. Από αυτούς προέρχεται ο Γιώργος Σκληρός. Δεν είναι στοιχείο ότι ο Σκληρός είναι ο πρώτος Έλληνας μαρξιστής. Συμμετέχει. Σπουδάζει στη Μόσχα ιατρική και συμμετέχει στα γεγονότα. Και ή ας πούμε υπάρχει ένας άλλος άγνωστος τελείως θεατρογράφος, πολύ ρομαντικός, ο Γιώργος Φωτιάρης, πέθανε πολύ νωρίς αυτός, το 1909, ο οποίος συμμετέχει στο 5, προέρχεται από τους μακρακιστές, δηλαδή χριστιανοσοσιαλιστές ας πούμε, είναι αυτοί, πατούν σε 3 βάρκες. Στην Ελλάδα, όπου πολλές φορές σπουδάζουν, στη ρωσική παράδοση και στην ευρωπαϊκή παράδοση. Σπουδάζουν Βερολίνο, Αθήνα, Μόσχα. Άρα έχουν μια ευρύτατη αντίληψη τώρα. Ο Φωτιάρης τι μας έχει κληροδοτήσει? Ένα
θεατρικό, το πρώτο ελληνικό αντικαπιταλιστικό θεατρικό έργο, από το μετά ως απόρρια του 1905, άγνωστο. Είναι γραμμένο στα ποντιακά βεβαίως, έτσι. Για να δείτε ότι εκεί ακόμα οι πολιτισμοί είναι πολύ ζωντανοί και πολύ διεκδικητικοί. Πολλά θα μπορούσα να σας πω γι' αυτό. Αυτό που γράφει ο Χρήστος εδώ και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε σχέση με τους Πολωνούς, όντως οι Πολωνοί όπως φαίνεται είναι και η ομάδα εκτός από τους κομμουνιστές, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Αν ο αριθμός τους είναι 637.000, οι δηλωμένοι επισήμως ως Πολωνοί, έχουν 111.000 θύματα. Οι δικοί μας, οι Έλληνες, είναι 400.000 περίπου, τα θύματα τους είναι 25.000. Τα επισήμως καταγεγραμμένα, παλιά νομίζαμε ότι ήταν περισσότεροι, αλλά όχι. Μέσα από τα σοβιετικά αρχεία προκύπτει ότι 25.000 είναι οι Έλληνες οι οποίοι συνελήφθηκαν ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν στα γκουλάτ την περίοδο του 37-38. Τι συνέβη τώρα με τους Έλληνες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκείνη την περίοδο και ως το 37 είναι ότι η εθνική πολιτική του Λένιν της πρώτης περίοδος, το πούμε έτσι, είναι το μόνο σημείο της κριτικής της Λούξεμβουργκ που διαφωνώ. Και το ο Σκορμπούλης, ο οποίος συμφωνεί. Η εθνική πολιτική των Μπολσεβίκων ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό είχε εμφανιστεί σε μια πολυεθνική κοινωνία η οποία σπαρασόταν από το μεγαλορωσικό εθνικισμό και τις εθνοτικές συγκρούσεις. Ο Λένιν προσπαθεί να το ξεπεράσει αυτό με τη δημιουργία ενός παράξενου έως τότε διοικητικού συστήματος που σε κάθε εθνότητα προσπαθούσε να αποδώσει έδαφος και δικαιώματα. Αυτό το κάνει. Και αν δείτε πώς είναι το διοικητικό σύστημα που σήμερα έρχεται και εκρήχνεται, γιατί αυτές οι πολυεθνικές περιοχές σήμερα υποχρεούνται να μετατραπούν σε έθνος κράτος, είναι σαν τις ρωσικές μπάμπουσκες. Υπήρχαν οι 15 σοβιετικές δημοκρατίες. Σε κάθε σοβιετική δημοκρατία, όταν υπήρχε διαφορετική εθνοτική ομάδα, υπήρχαν οι αυτόνομες σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Και εκεί μέσα υπήρχαν και οι αυτόνομες κοινότητες, αυτόνομες περιοχές. Από ό,τι είδα, οι Πολωνοί είχαν μία τέτοια περιοχή. Δύο περιοχές. Οι Έλληνες είχαν τέσσερις. Και ετοιμάζονται να κάνουν και πέμπτη γύρω από το Σοχούμι, δηλαδή στον Κάφκασο, που υπήρχαν 45 ελληνικά χωριά. Ποιος είχε την ηγεσία σε αυτές τις περιοχές, είτε των Πολωνών είτε των Ελλήνων, οι τοπικές, κομματικές, κομμουνιστικές, εθνικές οργανώσεις που υπάγονταν στο αντίστοιχο κόμμα. Δηλαδή έως το 37, οι εθνότητες έχουν το δικαίωμα να έχουν εθνικά τμήματα μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έτσι υπάρχουν και οι ελληνικές κομμουνιστικές οργανώσεις που είναι στο κόμμα της Ρωσίας, στο κόμμα της Ουκρανίας, στο κόμμα της Γεωργίας και πάει λέγοντας. Μετά καταργούνται όλα αυτά. Πρέπει να ήταν πολλοί. Δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη μονογραφία αντίστοιχη με αυτή που έκανε ο Χρήστος για τους Έλληνες κομμουνιστές. Πρέπει να ήταν πολλοί. Όλη αυτή η ηγεσία εξοντώθηκε με τις διώξεις του 37-38. Έχουμε σποραδικά στοιχεία και έχω δημοσιεύσει πολλά, αλλά είναι σποραδικά. Μας λείπει μια συγκροτημένη, θα λέγαμε, μονογραφία, αντίστοιχη για τους Έλληνες κομμουνιστές, που θα περιλαμβάνει τους ντόπιους Έλληνες κομμουνιστές, δηλαδή Πόντιους Μαριουπολίτες, και τους Ελλαδίτες κομμουνιστές, οι οποίοι κατέφυγαν εκεί και βεβαίως βρήκαν το τέλος, δραματικό τέλος, όπως είναι ο Χαϊτάς, ο Ευτυχιάδης, ο Μπεζεντάκος και πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, γιατί δεν έχουμε μια τέτοια μονογραφία, να σας πω την δικιά μου υπόθεση. Γιατί η αριστερά μας παρά ήταν συντηρητική. Μόνο, θα λέγαμε, πολύ δειλά το ΚΚΕ εσωτερικού έκανε μια δουλειά αποκατάστασης των στελεχών του ΚΚΕ που εκτελέστηκαν εκείνη την περίοδο. Όμως δεν υπήρχε τίποτα το ευρύτερο. Τίποτα το ευρύτερο και ειδικά πάνω στο φαινόμενο της ελληνοσοβιετικής κομμουνιστικής αριστεράς είναι αυτή που σας περιγράφω. Γιατί ίσως πάντα οι Πόντιοι από το 22 προκαλούσαν μια αμηχανία στην Ελλάδα και στην αριστερά. Παρότι ας πούμε οι σημαίνοντας στελέχοι ήταν Πόντια. Ο Χαϊτάς και ο Ευτυχιάδης ήταν Πόντιοι. Οι οποίοι καταγράφονται και ως η σταλινική ομάδα στην εποχή της φραξιονιστικής πάλης. Αλλά τι σταλινική ομάδα είναι που τους εκτελούν το 37 ως μπουχαρινικούς. Για φανταστείτε τώρα και αυτό το σχήμα. Του Χαϊτά δεν έχουμε βρει ακόμα το φάκελο. Του Ευτυχιάδη, του Μπεζεντάκου βρέθηκε τώρα τελευταία. Το πολλών έχουν βρεθεί. Όπως βρέθηκαν και αρκετών Ελλήνων κομμουνιστών της Σοβιετικής Ένωσης, οι φάκελοι. Έχουν καταγραφεί, ας πούμε, η Κρέτσης Κυραγιών, η ελληνική επιχείρηση που ξεκινάει στις 5 Δεκεμβρίου του 1937, έχει διερευνηθεί πλήρως από έναν Έλληνα της Ρωσίας ιστορικό, με 4 τόμους, αλλά δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν ενδιαφέρει κανένα στην Ελλάδα όλο αυτό το φαινόμενο όπως βλέπετε. Λοιπόν, εγώ είχα την τύχη, την εποχή ακόμα την καλή, πριν καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση, να περιπλανηθώ στις περιοχές τους
και μπήκα σε σπίτια τριών παλιών απογόνων, έτσι, Ελλήνων κομμουνιστών της Σοβιετικής Ένωσης που εκτελέστηκαν το 1937-1938. Έτσι θα σας τα πω αυτά μόνο και μόνο για να έχετε μια εικόνα. Το πρώτο ήταν κάπου στον Κάφκασο, ήταν αυτά. Η κόρη τους ήταν η Ίνα, η οποία μιλούσε τέλεια και τη δημοτική και τα ποντιακά. Ίνα, μπορείτε να φανταστείτε από πού βγαίνει το Ίνα. Λέω, μιλήσαμε, της λέω, μα Ίνα, αφού πολύ φιλικοί άνθρωποι, η μητέρα της ήταν γιατρός. Λέω, μα το Ίνα δεν είναι ελληνικό όνομα. Ξέρετε, όλοι οι Έλληνες εκεί βάζανε ελληνικά ονόματα, ας πούμε, και υπήρχε μια αρχαιοπληξία κλπ. Μου λέει ο πατέρας μου, ο Χριστόφορος Κατσάλοφ, ήταν τόσο κομμουνιστής που με ονόμασε από το Βρίνα και με φωνάζουν Ίνα. Και βεβαίως ο Χριστόφορος Κατσάλοφ μέχρι την Περεστρόικα νόμιζαν ότι είχε καταφύγει στην Ελλάδα. Το 87 κατάφεραν να πάρουν από την ΚΚΕ τη βεβαίωση ότι συνελήφθη, καταδικάστηκε, εκτελέστηκε το Φλεβάρι του 1938 και βεβαίως κρίνεται αθώος. Είναι πραγματικά Orwell, γιατί όλοι όσοι εκτελέστηκαν, επειδή οι οικογένειές τους απαγορεύονταν να ασκήσουν επάγγελμα το 1956 μετά το 20ο συνέδριο, τους έδωσαν το δικαίωμα να έχουν τη λεγόμενη σπράφτα, τη βεβαίωση ότι ο πατέρας τους, ο οποίος συνελήφθη, καταδικάστηκε, είτε εκτελέστηκε είτε πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, ελλείψη στοιχείων είναι αυτός. Εγώ τυχαίνει να μαζεύω τέτοια γύρω στις 10 τέτοιες σπράφτες. Είναι πραγματικά Orwell, θέατρο παραλόγου. Λοιπόν, ο Κατσάλοφ, ο Χριστόφορος Κατσάλοφ, ήταν ένας ρομαντικός κομμουνιστής. Ήταν Πόντιος Καρσλής. Οι Καρσλίδες είναι Έλληνες Πόντιοι του Καυκάσου, θύματα της ηθίκης του Μπρεσλιτόφσκ. 70.000 Έλληνες από τον Κάφκασο και Αρμένοι μαζί τους, επειδή ο Λένιν τα παραχωρεί αυτά στους νεότερους, φεύγουν πρόσφυγες στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά εκεί υπάρχει όμως μεγάλο κίνημα αριστερό. Οι δάσκαλοι είναι Εσέροι. Υπάρχουν πολλοί Μεσεβίκοι. Οι Μεσεβίκοι σαρώνουν στους Έλληνες του Καυκάσου. Από αυτούς προέρχεται ο Γιάννης ο Πασαλίδης, για παράδειγμα, που τον ξέρουμε όλοι, έτσι, ο ιδρυτής της ΕΔΑ. Και είναι και πολύ σημαντικός τέλεχος εκείνη την εποχή. Πολλοί βαθμία ουσιαστικά γίνονται Μπολσεβίκοι. Ένας από αυτούς είναι ο Χριστόφορος Κατσάλοφ, συμμετέχει σε όλη αυτή την πολιτιστική κίνηση των Ελλήνων αφού πήραν την εξουσία κλπ. Τον ειδοποιεί ένας φίλος του Ρώσος ότι πρόσεξε, θα σε συλλάβω, μην πας στο σπίτι σου. Και αυτός λέει, θα συλλάβουν εμένα. Σταλινικός σκληρός, έτσι. Δεν είναι ένας απλός αριστερός. Και όμως το συλλαμβάνουν και από εκεί πέρα χάνουν τα ίχνη του. Μια άλλη τέτοια περίπτωση είναι η Νινέλη Ταχματζίδου. Καταπληκτική γιατρός, καταπληκτική γυναίκα. Η οποία είχε και μια σφαίρα εδώ από τους Γερμανούς, όταν κατέλαβαν τις περιοχές τους στην Νότια Ρωσία, πίστεψαν ότι είναι Εβραία και την πυροβόλησαν. Γλίτωσε γιατί την τελευταία στιγμή η μαμά της την τράβηξε και τη βρήκε η σφαίρα εδώ. Και ακόμα ήταν η σφαίρα, το σημάδι αυτό, είχε κόκκινα μαλλιά και κάνοντας όλο αυτό το πογκρόμ κατά των Εβραίων οι Γερμανοί, είδανε ένα κοκκινομάλικο κοριτσάκι. Σου λέει Εβραία, είδε, δολοφόνησε το. Λοιπόν, η Νινέλ, ξέρετε από πού προέρχεται το Νινέλ, μπορείτε να φανταστείτε. Είναι αντίστοιχη περίπτωση με την Ίνα. Έλα, τι αριστερή είμαστε, ρε παιδιά. Νινέλ. Νινέλ Ταχματζίδου. Μπράβο, Χριστά. Πώς φαίνεται αυτός που έχει μελετήσει το Λένιν, πατήτα το. Ήταν αναγραμματισμός του Λένιν. Όλη της η οικογένεια, δηλαδή ο πατέρας, η θείη, το 37 εκτελέστηκαν, χάθηκαν. Και αυτή η οικογένεια υποχρεώθηκε, εκτοπίστηκε στην Άπο Ανατολή. Δραματικές συνθήκες μας έχει περιγράψει. Ευτυχώς την έχω κρατήσει σε μια συνέντευξη, πέθανε πριν από 2 χρόνια στη Ρωσία φυσικά ζούσε. Και μια τελευταία περίπτωση που πάλι συνάντησα ήταν ο Σεγκέροφ, Έλληνας από την Αρμενία. Η οικογένειά του μετά κατάληξε στην Οδυσσό, εμένα αυτά που τα είπε η εγγονή του. Στην Αρμενία, επειδή υπήρχε μεγάλη σύγκρουση με τον Τασνάκ, τον Τασνάκ είναι, ξέρετε, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο όμως είχε εθνικιστική πολιτική, έτσι ήταν ο Κάφκασος εκείνη την εποχή. Η εθνικιστική πολιτική όμως απευθυνόταν προς όλους. Και οι Έλληνες υφίστανταν την αρμενική εθνικιστική πολιτική. Πάρα πολλοί λοιπόν Έλληνες, αντιδρώντας την πολιτική του Ντασνάκ, πήγαν με τους Μπολσεβίκους και πήραν μέρος στις επαναστάσεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην ενσωμάτωση της Αρμενίας, νομίζω το Δεκέμβρη του 20 πρέπει να γίνει αυτό, στη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, ο Σεγκέροφ είναι ένα από τα ανώτατα στελέχη του Αρμενικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τον οποίο τους συλλαμβάνουν και αυτόν με την
δηλωμένοι ως Έλληνες, έτσι. Δηλαδή η σοβιετική ταυτότητα είχε την ένδειξη nation, εθνικότητα. Αυτή ήταν η Greek. Μιλάμε για τέτοιες ομάδες. Το συλλαμβάνουν, πηγαίνουν να του φέρουν κάποια ρούχα στη φυλακή και λέει τώρα στη γυναίκα του, αυτό είναι η οικογενειακή πάντως αφήγησή τους, ειδοποιήστε το σύντροφο Στάλιν, έχει γίνει αντεπανάσταση. Δεν πίστευαν οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν βαθύτατα οπαδοί, θρησκευόπαιδοι, εγώ θα το λέω, γιατί μέσα από τα κείμενα εκείνης της εποχής που εγώ τα έχω μελετήσει, βγαίνει ένα θρησκευτικό, ένα θεολογικό συνέστημα στην πραγματικότητα. Όλο αυτό δεν είναι normal, ας πούμε, και δεν έχει καμία σχέση και με τον μαρξισμό. Αν δείτε τα κείμενα και τις εφημερίδες και πώς διατυπώνουν τις εκφράσεις και τα λοιπά, είναι ένα τελείως θεολογικό φαινόμενο. Κανείς δεν πίστευε λοιπόν ότι εδώ ο ίδιος ο Στάλιν ήρθε να εκτελέσει τους πιστούς του. Και όμως έτσι ήταν το συνέστημα, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όσοι θεωρούμε ότι ακόμα παραμένουμε αριστεροί, να ξεκαθαρίσουμε την ιστορία της αριστεράς. Και αυτό είναι που πρέπει να το κάνουμε. Εγώ προσωπικά το κάνω με τον δικό μου τρόπο, συγκρουόμενος κλπ. Και με τον αγαπητό μου φίλο τον Αντώνη, που τον ξέρω πόσο, 30 χρόνια, 40 χρόνια, έχουμε κάνει συζητήσεις. Ας πούμε, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα τι στο διάλογο συνέβη πριν από 100 χρόνια με τα μικρασιατικά. 100 χρόνια έχουν περάσει, ρε παιδιά, και δεν έχουμε ένα ενιαίο ιστοριογραφικό αφήγημα. Αν διαβάσουμε όμως το τι λέει η Λούξεμβουργκ για το εθνικό ζήτημα και το εθνικό ζήτημα στην Τουρκία και για τους νεότουρκους, θα ξεκαθαρίσουμε αμέσως. Γιατί όμως εμείς δεν το κάνουμε, γιατί έχουμε μια τέτοια ασάφεια και αφιβολία να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε πάντως. Και παραμένουμε σε μια πρωταρχική αντίληψη της Κομιντέρν ότι ήταν οι κακοί Έλληνες υπεριαλιστές και οι καλοί Έλληνες εθνικοαπελευθερωτές. Μουσταφά Κεμάλ Πασά, δηλαδή νεότουρκοι. Πιο ακραίοι εθνικιστές δεν μπορούσε να γίνει. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει και δεν έχουμε και μαρξιστικές αναλύσεις γύρω από όλα αυτά. Η μόνη μαρξιστική ανάλυση που υπάρχει για την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή το τι πρέπει να γίνει, είναι της Λούξεμβουργκ. Τη δημοσίευσε ο Χρήστος στη μαρξιστική σκέψη. Διαβάστε την. Είναι πολύ χρήσιμη και επειδή έχουμε και την επέτειο των 100 χρόνων. Λοιπόν, Χρήστο, είσαι πολλαπλώς χρήσιμος σε όλα τα επίπεδα. Από τα μικρασιατικά, τη Λούξεμβουργκ, έως και τις σταλινικές διώξεις, που πραγματικά το κόστος είναι τόσο βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ, αγαπητοί φίλοι, στις κοινότητες που βίωσαν αυτή τη μεγάλη καταστροφή και βεβαίως ακόμα μέχρι σήμερα σε εμάς που καλούμαστε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά, είτε ως φορείς μιας πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτικής κληρονομιάς, είτε ως ιστορικοί, έτσι, που σαφώς μας αφορά πάρα πολύ και μας αφορά διπλά, γιατί προερχόμαστε όλοι από την αριστερά και οικογενειακά πιθανόν κάποιοι μέσα από την εξιτανίκευση της ουτοπίας να έχουν χάσει και τη ζωή τους, όπως συνέβη στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πολύ.